Κύριοι, είναι 5η 11 Απριλίου και εμείς εδώ, όπως πάντα, στην πρωινή σας ενημέρωση μέσα στην εκπομπή μας, 8 στον αέρα. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα και στην εκπομπή. Από ό,τι βλέπω, Γιάννη, από ό,τι είδα, είναι πλούσια η θεματολογία σήμερα. Θα ασχοληθούμε με πολλά. Έχουμε αρκετές τηλεφωνικές γραμμές που θα επικοινωνήσουμε θεσμικούς παράγοντες και όχι μόνο από την Κορυφαία. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι περίπου στις 8 και 4 θα συνδεθούμε. Θα πάμε στο Ξυλόκαστρο να μιλήσουμε με τον πρώην δήμαρχο Ξυλοκάστρου, τον κύριο Τάκη Σκούρα. Αργότερα, κατά τις 9 και 10, θα μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Βέλου, αλλά Δημοτικό Σύμβουλο σήμερα Σικιονίων, τον κύριο Χάρη Βιντινιώτη. Θα πάμε στον Γιάννη τον Στεφανή, τον συνεργάτη μας. Μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Λέκα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κορυφαίων. Και βέβαια τους κυρίους Παπαγεωργίου και τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος της πρωινής, τον Βασίλη Κοδελή. Αυτά και αυτά λοιπόν, ξεκινάμε, Γιάννη, τη θεματολογία. Άλλο ένα χτύπημα κατέφερε στις ήδη διαλυμένες οικονομικά και οικογένειες το Υπουργείο Υγείας. Τι έγινε λοιπόν? Σύμφωνα με την θετική λίστα φαρμάκων, των νέων φαρμάκων που τέθηκε σε εφαρμογή τις προηγούμενες μέρες, επιβαρύνονται τα νοικοκυριά, οι ασθενείς, είτε μέσω αύξησης των φαρμάκων, τη συμμετοχή στα φάρμακα, είτε μέσω κατάργησης τελείως, δηλαδή να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, επιβαρύνει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι ο διαβήτης. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, λοιπόν, τι πλήγμα θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους που πάσουν από αυτές τις ασθένειες να καλούνται να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιάννη μου, τι έχει σήμερα η πρωινή? Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας Πρωινή. Πεδίο μάχης από νέα εξέγερση στο στρατόπεδο. Ζημιές, φωτιές, επέμβαση και συλλήψεις από την αστυνομία, αγανάκτηση από κατοίκους και καταστηματάρχες από τα συνεχή επεισόδια στο κέντρο κράτησης μεταναστών Δημήτρη, όταν χθες κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στο υπόγειο του θαλάμου στο οποίο διαμένουν, έτσι, όπου εκεί βρίσκονται οι λέβητες του πετρελαίου. Με αποτελέσμα. Έχουμε ακόμα και έκρηξη. Άμεσο πρόβλημα. Βέβαια. Επίσης πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι. Ναι, σκαρφάλωσαν οι μετανάστες που μένουν στο στρατόπεδο. Ένας μετανάστης. Ένας από αυτούς. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, άλλοι βρίσκονταν από κάτω. Ο ένας από αυτούς λοιπόν σκαρφάλωσε στην οροφή, έβγαζε κεραμίδια. Τα άσπαγε με το πόδι του και έβγαζε τα κεραμίδια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έκανε. Τα έδινε στους άλλους και αυτός μαζί με τους άλλους τα πέταγανε στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην πλησιάσει η πυροσβεστική για να κατασβήσει τη φωτιά. Απειλούσε για αυτοκτονία αυτός ή όχι? Όχι, δεν απειλούσε για αυτοκτονία. Ήταν από τους αρχηγούς, φαίνεται, ναι, της εξέγερσης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έγινε μέχρι αργά το απόγευμα, νομίζω, Γιάννη. Μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι. Μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι. Γιατί επικοινώνησα εγώ με τον ρεπόρτερ που είχαμε έξω και μου είπε ότι μέχρι εκείνη την ώρα περίπου από το πρωί είχε αναστατώσει τον κόσμο. Βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι, Γιάννη, κάτι πρέπει τελικά να γίνει με αυτό το θέμα. Η πολιτεία πρέπει. Ποια πολιτεία θα μου πείτε? Η πολιτεία πρέπει να δει σοβαρά, γιατί όπως είπαμε και χθες, είναι πάνω από γύρω στα 1.100 άτομα πλέον. 1.022 άτομα. 1.023 άτομα. Είναι κλεισμένοι εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες, για ανθρώπους. Πρέπει να το πούμε αυτό, Γιάννη. Και αυτοί οι άνθρωποι, λογικό είναι σε κάποιο σημείο, ανθρώπινο είναι να θέλεις να το καταλάβουμε και αυτό, ότι σε ένα σημείο όταν ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί τόσο κόσμο, μην γελιόμαστε. Έτσι. Είναι στιβαγμένες ψυχές, στιβαγμένα ανθρώπινα κορμιά. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος, δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, όπως επιτάσσουν οι διεθνείς κανόνες κράτησης γενικά των ατόμων αυτών που έχουν παραβεί τους νόμους και βρίσκονται εγκλεισμένοι σε φυλακές. Εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Το ίδιο γίνεται, Γιάννη, δυστυχώς, και στα μεγάλα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Ακούμε καθημερινά αποδράσεις, προσπάθειες για απόδραση. Δεν είναι βέβαια
αυτό το σημείο ότι είναι στιβαγμένη και εκεί τριπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτό που μπορεί να φιλοξενήσει, να φιλοξενήσουν τα καταστήματα αυτά τα συγχρονιστικά. Δεν είναι αυτό το κυρίως, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος κατά από άθλιες συνθήκες, όταν οι φυλακές κρατάνε, έχουν δυνατότητα, πολλές φυλακές για 200-300 άτομα και 1500 μέσα, καταλαβαίνεις, όλο αυτό δεν αντέχεται. Βέβαια. Δεν αντέχεται για ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου συνεχίσεις λοιπόν όμως την ενημέρωση να, από την πρωινή. Να συμπληρώσουμε, Δημήτρη, σε αυτό ότι οι καταστηματάρχες και οι πολίτες που είναι κάτοικοι εκεί της περιοχής και οι καταστηματάρχες που έχουν τα μαγαζιά τους διαμαρτύρονται για τα καθημερινά επεισόδια. Δεν αντέχουν ένα άλλο λέει αυτή την κατάσταση και ζητούν από την πολιτεία στήριξη. Καλά, τη στήριξη την είδαμε και από τον κύριο Γεωργιάδη. Είχε βγει ο κύριος Γεωργιάδης και έτσι και δηλαδή καταπολεμά τη λάθρο μετανάστευση με το να κάνει κέντρα κράτη μεταναστών. Αν μας πει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν τα τόσα κονδύλια που έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, για να φτιάξουν κέντρα κράτης με αξιοπρέπεια. Τώρα είναι αργά. Πάντως, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι κάτοικοι και όχι μόνο, και εγώ είδα εχθές νομίζω το ρεπορτάζ ότι και κάποιος διευθυντής από το σχολείο εκεί, κάποιος βγήκε και μίλησε. Φυσικής αγωγής, καθηγητής φυσικής αγωγής, ένας κύριος Λαγός. Ο Ανδρέας Λαγός. Ο κύριος Ανδρέας Λαγός. Ο Ανδρέας Λαγός. Βγήκε και είπε πως για την κοινότητα πραγματοποιούνταν κάποιοι αγώνες εκεί στο Κλειστό. Γινόντουσαν και ενημερώνει το κοντρόλ. Μπράβο το κοντρόλ που παρακολουθεί πράγματι τις εξελίξεις. Μπράβο στο Βάνι, του Μουσκούνα. Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Λαγός βγήκε λοιπόν και κατήγγειλε αυτό ότι δεν μπορεί σε ένα στάδιο δίπλα που είναι το σχολείο, που είναι τα σχολεία, δίπλα στο συγκεκριμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Την ώρα που γίνονται αγώνες, μαθητικοί αγώνες, καταλαβαίνεις να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς. Και έπεσαν και χημικά. Φωνάζουμε, τα λέμε, αλλά ποιος μας ακούει. Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα που αναδεικνύει σήμερα η πρωινή αναφέρεται στον κύριο Ανίβο Παπακυριάκο, τον δήμαρχο Βέλου Βόχας, ο οποίος μιλάει για το θέμα του πρώην δημάρχου του κύριου Θοδωρή Αντρόπουλου. Νομίζω ότι το ξαντήσαμε αυτό, ναι. Αυτό το θέμα, γιατί προλαβαίνουμε λίγο την πρωινή. Προλαβαίνουμε λίγο την πρωινή. Γιατί εκεί είναι λογικό, γιατί εμείς έχουμε πιο νωρίς πληροφόρηση, έτσι και η πρωινή τυπώνεται βράδυ, όπως ξέρεις. Και τώρα πάμε, Δημήτρη, στο αγαπημένο σου θέμα, στην αγαπημένη σου πόλη, το Λουτράκι. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Γιώργης, ο πρώην δήμαρχος. Κάποια στιγμή θα μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα μιλήσω για το Λουτράκι. Εσύ το είπες με ένα χιουμοριστικό τρόπο. Ναι. Δεν δίνω εξετάσεις σε κανέναν, δεν απολογούμε σε κανέναν. Αλλά όταν ζεις 30 χρόνια σε μια πόλη, Γιάννη, ακόμα και αν δεν είσαι γηγενής, που εγώ θεωρώ τον εαυτό μου γηγενή, γιατί ζω, ψηφίζω. Έχω εκεί αγαπημένα μου πρόσωπα που δεν ζουν πλέον. Είμαι Λουτρακιώτης, αγαπώ το Λουτράκι και η κριτική μου δεν γίνεται σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Λουτρακίου, γίνεται σε μερικές δυστυχώς εξαιρέσεις που προσπαθούν να καπελώσουν τον κόσμο του Λουτρακίου. Ο κόσμος του Λουτρακίου είναι ένας κόσμος φιλόξενος, αγκαλιάζει όλους όσους έρχονται κοντά του και όταν καταλάβει ότι είναι φιλήσυχοι αυτοί που έρχονται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί, τους θεωρεί ένα. Άλλο αν κάποιοι προσπαθούν να διχάσουν με τη λογική είσαι φιλοξενούμενος. Κατάλαβα. Έτσι. Αναφέρομαι βέβαια στον δήμαρχο, τον Κώστα τον λογοθέτη. Αυτός βγαίνει, λέει ό,τι θέλει, στο τέλος θα κριθεί όμως όπως κρινόμαστε όλοι. Πάμε, Γιάννη, σε λοιπόν, άλλο θέμα. Ο κύριος Γιώργος Γκιονής αναφέρει ότι σε αποσύνθεση δημοτική αρχή ο τόπος δεν μπορεί να σύρεται στην καταστροφή από τις ίντριγκες και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κύριος Γιώργος Γκιονής, στην παράταξη του κύριου λογοθέτη. Ο κύριος Γκιονής. Έχει βγάλει και μία ανακοίνωση. Τι λέει η ανακοίνωση σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές, ο τόπος λέει δεν μπορεί να σύρεται στην καταστροφή. Κατηγορεί κύριο λογοθέτη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για τις πρακτικές, που ακολουθεί και την πολιτική που ασκεί. Και όλη την πολιτική που ασκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολιτική αυτή ή είναι χαμένο στο διάστημα. Μάλιστα. Γιατί η πολιτική έχει σχέδιο. Έχει όραμα, έχει σχεδιασμό, έχει εκτέλεση. Mm-hmm. Εμένα μου μοιάζει το Λουτράκι
και όταν εννοώ το λουτράκι εννοώ εδώ η οδός, η άσονος, σαν ένα βαρκάκι που του έχει σβήσει χάλαση η μηχανή στο πέλαγος και πάει όπου το πάει ο αέρας. Αυτό είναι. Όμως, εδώ Γιάννη πρέπει να διακόψουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Ξυλόκαστρο τον πρώην δήμαρχο Ξυλοκάστρου, τον κύριο Σκούρα. Καλημέρα κύριε Σκούρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σκούρα, πώς είναι τα πράγματα στο Ξυλόκαστρο? Ακίνητα. Δεν σας ακούω λίγο πιο δυνατά. Ακίνητα, δεν κουνιάται τίποτα. Ηρεμία δηλαδή, με αυτό το λόγο το λέτε, με αυτόν τον τρόπο? Ηρεμία να την πει κανείς, νεκροτομείο να το πει κανένας άλλος. Είμαστε μια κοινωνία πλέον που είμαστε σε πλήρη αδράνεια. Όταν βλέπω και εδώ δεν κάνω κομπλιμέντο στον δήμαρχο της Κορίνθου, τον Αλέκο τον Πνευματικό, με τον οποίο πράγματι δεν είχα και πάρα πολλές σχέσεις. Έτσι, ναι, ναι. Τώρα τελευταία ανταλλάσσουμε και καλημέρα. Αλλά βλέπω εδώ στην Κόρυθο να γίνονται έργα και είχα την αντίληψη, επειδή είχα στο μυαλό μου το όμορφο Ξυλόκαστρο και τις προσπάθειες που είχαν γίνει, ότι δεν μπορεί, κάτι θα γίνεται και εκεί. Δεν έχουμε τέτοιες διαδικασίες εδώ, δεν έχουμε. Είμαστε πράγματι, ειλικρινά το λέω, χωρίς καμία διάθεση αντιπολίτευσης. Τα πράγματα είναι, να το πω τώρα λοιπόν έτσι πιο σωστά, απόλυτα υποτονικά. Δεν κουνιέται τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε από πλευράς Δήμου έχουμε κάποιες παρεμβάσεις, κάποια έργα ή κάποιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ταράξουν τα νερά. Κύριε Σκούρα, γιατί θέλω να γίνουμε όπως όποιο γίνεται αντικειμενικό, σε αυτή είναι η δουλειά μας, να δίνουμε τα θέματα με τον τρόπο που και να γίνονται κατανοητά, αλλά να μην αδικούμε και κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν η επόμενη ερώτησή μου είναι, μήπως αυτό έχει να κάνει κύριε Σκούρα με την εν γέννη οικονομική κατάσταση της χώρας? Βεβαίως έχει να κάνει, δεν λέω ότι είναι αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, έχει να κάνει και με αυτό. Μάλιστα. Όμως παρατηρώντας και τους άλλους Δήμους, παρατηρώντας και την Πατρίδα γενικότερα, η άποψή μου είναι, και δεν είναι καθόλου αντιπολιτευτική, πιστεύω, με αγωνία το λέω και με λύπη, η άποψή μου είναι ότι εδώ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, για λόγους που εντάξει δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να τα εξηγήσουμε, υπάρχουν εξηγήσεις. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στην περιοχή μας από το μέσον όρο που επικρατεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, είναι μια πορεία η οποία εξελίσσεται σε χρόνια, δεν είναι τώρα. Το Ξυλόκαστρο ανέκοψε ταχύτητα σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια και με την κρίση η οποία ήρθε και αυτή, τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα. Μάλιστα. Κύριε Σκούρα, το λέω γιατί το πιστεύω. Είστε ένας άνθρωπος, ένας αυτοδιοικητικός. Δεν σας ακούω κι εγώ πάντως πολύ καλά. Σας παρακαλώ, ακούω, ναι, παρακαλώ. Είστε ένας άνθρωπος, ένας αυτοδιοικητικός άνθρωπος, ο οποίος έχει εκλεγεί τόσες φορές στο Δήμο Ξυλοκάστρου, και θα σας το πω όπως το αισθάνομαι. Γιατί κουβεντιάζετε με τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου? Επειδή ξέρω ότι το έχετε δείξει, αγαπάτε τον τόπο σας. Και τώρα που μάλλον δεν ξέρω αν θα ξανασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση, αυτό θα το πείτε εσείς, αλλά όσο πάει, και θα με συγχωρήσετε γι' αυτό, φαίνεται να ολοκληρώνεται ένας κύκλος ή να κοντεύει. Κοίταξε αγαπητέ φίλε Δημήτρη, να μιλήσω και όπως αισθάνομαι. Δεν έχω δυνατότητες διαλόγου με τον Δήμαρχο και η ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο δική μου. Ισχυρίζομαι ότι στο μέγιστο βαθμό είναι δική του. Κάνουμε όμως διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο ή προσπαθούμε να κάνουμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο... Σας πληροφορώ λοιπόν ότι όποτε κάναμε προτάσεις, με κάθε τρόπο φρόντισε να μην περάσουν. Φρόντισε να μην ακουστούν. Φρόντισε να μην υλοποιηθούν. Ακόμα και αν προδήλως αισθανόταν και αυτός και πολλοί συνεργάτες του ότι είχαμε δίκιο.
Είναι μια ιδιότυπη περίπτωση, Δημήτρη, δεν μπορούμε να τα πούμε στο τηλέφωνο έτσι τώρα εντάχει. Και υπάρχουν εξηγήσεις για όλα αυτά, δεν είναι τυχαία. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που εύκολα, είναι από τα ελαττώματά μου, αλλά δεν κρατάω κακία και δεν κόβω γέφυρες εύκολα. Μάλιστα. Επομένως, νομίζω ότι είναι μια ιδιότυπη περίπτωση στο Ξυλόκαστρο. Και... Μάλιστα. Καταλαβαίνω, δηλαδή δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν έχουμε μιλήσει κάποιες φορές που έχουμε μιλήσει και μάλιστα ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της Δημοτικής Αρχής και άλλα συμφωνούσαμε το βράδυ και άλλα λέγαμε το πρωί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα παράδειγμα σου φέρνω, πώς μπορείς να κάνεις ένα διάλογο με ένα τέτοιο, χωρίς κανένα την ανάγκη να σου πει μια συγγνώμη. Άλλαξα γνώμη, αδερφέ. Μιλάω για συγκεκριμένο περιστατικό, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σε γενικές γραμμές θες να μου το πεις, Τάκη. Συγγνώμη για τον Νικό, αλλά σε ξέρω χρόνια. Έτσι μ' αρέσει και εμένα. Σε ξέρω χρόνια. Θες να πεις με δύο λέξεις το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Με δύο λέξεις. Το περιστατικό που σου λέω. Ναι. Όταν ήθελε να συμφωνήσει η μειοψηφία, γιατί απαιτεί το να πάρθει απόφαση με τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Είναι μια περίπτωση να αγοράσουμε το ακίνητο από την Αγροτική Τράπεζα του Φραντζή, το περιβόητο. Το περιβόητο, αυτό. Αυτό απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία. Εμείς είχαμε βάλει κάποιον όρο για να συμφωνήσουμε, λέγαμε πέστε μας τι θα το κάνουμε. Σωστό. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα ακίνητο 3 εκατομμύρια ευρώ και να μην ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Υψηλό το τίμημα, δεν λέμε ότι το αξίζει, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια διαφωνία, όχι πρώτα να το πάρουμε και μετά θα δούμε τι θα το κάνουμε. Εμείς επιμέναμε ότι θέλουμε να ξέρουμε γιατί το αγοράζουμε, για να συμφωνήσουμε, που ήταν και δική μας θέση να το πάρει ο Δήμος, αλλά για κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Όταν λοιπόν δεν πέρναγε, προσπάθησε να διασπάσει την μειοψηφία τότε, δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια ήρθε και με βρήκε. Και κάτσαμε μια μισή ώρα πια με καφέ. Συζητήσαμε, του είπα ότι η τέχνη του διαλόγου είναι να μπορείς να αφήσεις ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος, να βρούμε την καλύτερη λύση. Έτσι. Συμφωνήσαμε, δώσαμε τα κύρια και την άλλη μέρα πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφού εγώ με μεγάλο κόπο έπεισα τους συνεργάτες μου που είχαμε τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο να συμφωνήσουμε σε αυτή την μεσαία λύση. Η μεσαία λύση τελικά πάει το Τάκη. Και πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφού Σκούρα, η μεσαία λύση που τελικά βγήκε ποια ήταν, γιατί μου είπατε... Η μεσαία λύση ήταν να πάρουμε τέλος πάντων το οικόπεδο, αλλά να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα πάρει τα χρήματα από την κληρονομιά του αείμνηστου Γκρινάκου που είχαν αφαιθεί για να γίνει φιλανθρωπικά, φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Δεν θα τα ρίξουμε όλα εκεί, αλλά θα βρούμε κάποιο πρόγραμμα για να το φτιάξουμε. Μάλιστα. Και τελικά συμφωνήσαμε το βράδυ με ευχαρίς τα χέρια και την άλλη μέρα στο Συμβούλιο και αφού είχα πείσει τους δικούς μου δεν έκανε καμία κουβέντα και επανήλθε στην αρχική πρόταση. Και όταν το ρωτάω, καλά ρε Χριστιανέ μου, χθες το βράδυ άλλα είπαμε, δεν είπε τίποτα. Δηλαδή ούτε να με πάρει ένα τηλέφωνο πριν το Συμβούλιο και να πει ξέρεις κάτι, αυτό που συμφωνήσαμε δεν ισχύει γιατί δεν συμφωνούν οι δικοί μου, άλλαξα γνώμη. Θεμητό. Θέλω να πω λοιπόν έτσι ένα παράδειγμα που ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ακούμε καλά. Και ακούγεται όταν, καλά. Τέτοια περιστατικά βέβαια είναι πάρα πολλά, δεν είναι ένα, παρόμοια. Τι εμπιστοσύνη να δώσεις για να κάνεις κάποιο διάλογο. Πάντως, όλα αυτά που λέμε είναι τελείως διαφορετικά από τις θέσεις που κρατάει η μειοψηφία, που δεν είναι αντιπολίτευση, είναι μειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου πάνω απ' όλα προέχει το κατά τη γνώμη μας, κατά την άποψή μας, καλό του τόπου. Λογικό. Γι' αυτό και να σου πω και το εξής, ας πούμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ομόφωνες. Μάλιστα. Αυτό τιμά και την μειοψηφία, οπωσδήποτε. Μια μειοψηφία η οποία δέχεται, κάθεται και σκέφτεται τα προβλήματα και δεν μπορεί να λέει συνέχεια όχι. Δεν μπορεί να λέει συνέχεια όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το όχι είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ναι. Που εδώ στην πατρίδα μας το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Μάλιστα. Και που πρέπει να πούμε ότι έχω την αίσθηση ότι σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει το αντί. Μάλιστα. Μέσα στην πολιτική διαχείριση. Εμείς έχουμε το αντί. Αντιπολίτευση όπου θεωρείται
χρέος του αντιπολιτευόμενου να, να ανεβαίνει στα τραπέζια. Τα πάντα. Να ανεβαίνει στα τραπέζια. Να ανεβαίνει στα τραπέζια να καίει ό,τι βρίσκει και ό,τι πει κανείς. Αλλά κυρίως να είναι αντί. Να είναι αντίθετος. Μάλιστα. Και αυτό το έχουμε πληρώσει αρκετά, δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Τάκη, δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για τον, τα δημοτικά συμβούλια. Από ό,τι κατάλαβα γίνονται όχι με εκρήξεις, όχι κάτι σαν αυτό που είδαμε πριν από λίγες μέρες στο Λουτράκι. Δεν έχουμε δει τέτοια, ευτυχώς που δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε τέτοια στο Ξυλόκαστρο. Μπράβο. Και θέλω να πω ότι με πολύ προσοχή παρακολουθούμε την εξέλιξη του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου όλα δείχνουν ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Σε τιμά αυτό, σε τιμά αυτό που το λες. Τάκη Σκούρα, να σε ευχαριστήσω. Λίγος ο χρόνος μας. Ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχουμε κοντά μας. Πού είναι το πολλό το F. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Ξυλόκαστρο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννη, για να συνεχίσουμε λίγο. Να συνεχίσουμε λοιπόν ένα άλλο θέμα που αναδεικνύει η πρωινή. Είναι το γεγονός ότι οι αγρότες στο Καστράκι και στο Κούτσι έχουν πληγεί από τις βροχοπτώσεις και όλα τα φυσικά είτε που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή στις καλλιέργειές τους. Για το θέμα έχει μιλήσει και ο βουλευτής Χρυσής Αυγής, ο κ. Ευστάθιος Μπούκρας, ο οποίος μίλησε για μηδενικές αποζημιώσεις και καλεί την πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να μην βάλει χαράτσια στους αγρότες, αλλά αντιθέτως να τους βοηθήσει και καλούς φορείς. Οι αγρότες είναι φανερά αγανακτισμένοι, Δημήτρη, γιατί πλέον καταστράφηκε όλη η εισοδιά τους και δεν έχουν να συντηρήσουν τις καλλιέργειές τους από τη στιγμή που και τα φάρμακα ακόμα είναι χρεωμένα στους γεωπόνους. Γιάννη, να σε διακόψω λίγο την ανάγνωση της πρωινής, να πάμε σε ένα θέμα που το βλέπουμε όλοι σε ένα θέατρο του παραλόγου που δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε απευθείας. Μιλάω για την προανακριτική επιτροπή της Βουλής για την λίστα Λαγκάρντ. Ναι. Όπως ξέρουμε λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, είχε κληθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, να παραστεί για να δώσει και αυτές τις δικές του εξηγήσεις. Ο κ. Παπανδρέου προτίμησε, γιατί είναι στην Αμερική, προτίμησε να στείλει ένα δελτίο τύπου, ένα υπόμνημα. Το υπόμνημα που έστειλε προφανώς δεν ικανοποίησε τα μέλη της προανακριτικής επιτροπής. Έτσι λοιπόν απεφασίστη χθες ότι πρέπει να κληθεί αυτοπροσώπως για να δώσει εξηγήσεις. Στη σχετική ψηφοφορία που έγινε με ψήφους 8-1 επεκράτησε η άποψη ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να κληθεί αυτοπροσώπως για να δώσει εξηγήσεις. Γιατί το υπόμνημά του ήταν τελείως ασαφές. Τι έλεγε το υπόμνημά του, ότι δεν ήξερε τίποτα. Αυτός δεν ασχολιόταν με αυτά τα θέματα, είχε άλλα υψηλά καθήκοντα. Το υψηλά το λέω και ηρωνικά, έτσι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα αυτό που έφτασε και λέει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα για ένα τόσο μεγάλο θέμα που είναι η λίστα Λαγκάρντ, που μέσα εκεί εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω και δεν ξέρω τι λεφτά είναι αυτά, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, έτσι. Αν είναι προϊόντα, τα χρήματα αυτά προϊόντα νόμιμης εργασίας ή αν είναι, ξέρεις, από αυτά που τα κρύβουνε. Γιατί για να τα βγάλεις και λίγο έξω, δεν φημίζονται τα ξένα κάτω την υψηλά επιτόκια προκειμένου να τραβήξουν πελάτες, καταθέτες. Αντίθετα, είναι και αρνητικά. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή που έστειλε ο Παπανδρέου το υπόμνημα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν την καλύπτει και τον κάλεσε να παραστεί. Το παρασκήνιο λέει όμως και κάτι άλλο, ότι όταν άρχισε αυτή η Επιτροπή να αρχίζουν πριν ψηφίσουν, είδαμε μια ανησυχία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάπως δεν τους ερχόταν καλά. Και αυτό είναι κατανοητό, γιατί έως ένα σημείο, ακατανόητο για το λαό, γιατί πάνε για να κάνουν συγκάλυψη, πάνε
να κάνουν πάλι. Αυτοί θεωρούσαν ότι έπρεπε να καλύψουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί και να έρθει στην Επιτροπή. Όμως γιατί άλλαξαν? Γιατί πλέον τους διαβεβαίωσαν, έτσι λένε οι πληροφορίες μας, ότι δεν πρόκειται να παραστηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα κρυφτεί πίσω από αυτό το χαρτί σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί τώρα τα σποράκου μάτι δεν βγάζει, δεν έβγαλε ποτέ και δεν βγάζει δυστυχώς στην Ελλάδα. Και απλά έγινε κάτι για να γίνει, να ακουστούν, να καταγραφούν οι διαφωνίες, έτσι, να βγουν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν, ότι να, εμείς τον παραπέψαμε, αυτός δεν ήρθε, γιατί αν αυτοί έλεγαν δεν τον παραπέμπουμε, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα έπεφτε το ξύλο με το που θα βγαίνουν από την Αθήνα. Με το κιλό. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παιχτεί πάλι ένα θέατρο. Όσο και για τη θέση του κυρίου Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε και είπε να παραστεί ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παπανδρέου, ακόμα και με βιαία προσαγωγή, και της κυρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί. Γιάννη. Δημήτρη, να σχολιάσω και να προσθέσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρότεινε να απαγορευτεί η έξοδος του κύριου Παπανδρέου από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Αλλά θέλω να σου θυμίσω, Δημήτρη, σε αυτήν την εκπομπή το είχαμε ξαναπεί, ότι νέα παιδιά όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ο γενικός γραμματέας νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, είχε πει ότι για το μνημόνιο λέει δεν φταίει ο κ. Παπανδρέου. Δηλαδή θα μας βρουν νέοι Παπανδρίδες στην πορεία. Δηλαδή εκεί που λέμε να πάμε για μια νέα αλλαγή προς το καλύτερο, έρχονται νέα παιδιά και μας πάνε προς το χειρότερο. Τα ωραία θέματα μου τα αφήνεις πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι, το σχολιάσαμε αυτό. Δυστυχώς, Γιάννη, τα πολιτικά κόμματα είναι φθαρμένα. Και ένα κόμμα που είναι φθαρμένο, που όζει, που βρωμά, βρωμία στα βγάλια. Πρέπει τα κόμματα αυτά και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα, έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτός που αισθανόταν τότε με τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, που έβγαινε στα κάγκελα, γιατί ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είχε αυτό το καλό, είχε αυτό το προτέρημα, να ανάβει τα πλήθη. Δεν τα ξεσήκωνε, τα άναβε. Αυτό δεν θα το ξαναζήσει το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθεί κατά τη γνώμη μου και να επέρθει πάλι μια από την αποσύνθεση, να βγει μια σύνθεση υγείας. Όμως ένα συνέδριο, Γιάννη, όπως είδαμε και έγινε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται. Γιατί απλά ο κόσμος κατανοεί ότι η επιλογή του κυρίου, του γραμματέα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιλογή του Βενιζέλου. Ο κόσμος, Γιάννη, ξύπνησε. Ο κόσμος πλέον τον ξύπνησαν τα γεγονότα. Ο κόσμος πλέον δεν έχει παροπίδες. Τα γεγονότα έκαναν και ένα καλό στους Έλληνες. Διέλυσαν τα κομματικά καφενεία. Τα διέλυσαν. Ο κόσμος πλέον είναι υποψιασμένος. Και θα φτάσουμε σε άλλο θέμα που έχω εδώ στην λίστα μου για συζήτηση σήμερα, και θα δεις και θα συμφωνήσεις στο τέλος μαζί μου ότι ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Όμως, εδώ φτάσαμε, η ώρα είναι 8.30 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα επανέλθουμε, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βιτινιώτη και βέβαια την ροή της εκπομπής μας. Όμορφα να σίγουρα σαν να ήταν επιβάτε λευκόνου σε τονάκι. Αν πάρουν φρεντί και αγάπη τα χάνα σπισάει. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Επιπλοπετικίδης.
Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίτης έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλλιέστητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Τώρα με νέα ελκυστικά εξάμεινα ασφάλιστρα. Γιόταχη επιβατικά από 112 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά από 160 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά αγροτικά από 95 ευρώ. Δημόσιας χρήσης φορτηγά από 388 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωματικές βλάβες προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προστασία bonus μάλους έως 2 ζημιές ετησίως. Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων και πλοίων. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη ή νομική προστασία. Φροντίδα ατυχήματος. Ρημούλκηση οχήματος, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Δωρεάν, πράσινη κάρτα. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειας Κοντογιαννάκη. Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410-22800 και 22436. Ασφάλεια δοκιμασμένη στο χρόνο. Το Μεντιτερανέ επέστρεψε και ετοίμασε κάτι πραγματικά μεγάλο για εσάς. Το μενού του 7. Ή με απλά λόγια, μπορείτε να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από το μπουφέ μας μόνο με 7 ευρώ. Περιλαμβάνεται μαγειρευτό, συν σαλάτα της επιλογής σας από το μπουφέ, συν φρούτο και αναψυκτικό απεριόριστα. Φυσικά, μπορείτε να απολαύσετε και όλα τα νέα μας απίθανα snacks, τις υπέροχες σαλάτες, τα μοναδικά ορεκτικά και τα διάσημα ζυμαρικά μας. Ελάτε στο νέο, ανανεωμένο Μεντιτερανέ, πρότυπο εστιατόριο, μαγειρίο μεσογειακής διατροφής. Αγίου Νικολάου 29, στο λιμάνι Κορίνθου. Τηλέφωνα 27410-73232 έως 5. Μας βρίσκεται και στο www.mediterranet.gr, στο Facebook και στο Twitter. La Casa, στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. Προλάβετε. Γίνετε χαμός. La Casa, στον Ισθμό. La Casa, στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. La Casa, στον Ισθμό. Προλάβετε, γίνετε χαμός. La Casa, στον Ισθμό.
γεύσεις μιας άλλης εποχής, μυρωδιές, όλο παράδοση και γλυκά, καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών. Γλυκίν βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν την πρωινή σας ενημέρωση από το Άξιον, η ώρα είναι 9 παρά 20, συνεχίζουμε την ροή των γεγονότων. Λοιπόν, χθες Γιάννη έγινε ένας κακός χαμός πάλι στη Βουλή, αιτία ήταν τα δάνεια των κομμάτων. Τα δάνεια των δύο μεγάλων κυρίως κομμάτων, οι οποίοι ανέρχονται όπως είπαμε στα 270 έως 280 εκατομμύρια, που μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, μέσα άνοιχτα και κάτι, πέρασε από τη Βουλή, ξεσηκώνοντας βεβαίως την επόμενη μέρα, ξεσηκώνοντας όλη τη Βουλή, όλη τη Βουλή στον αέρα κυριολεκτικά. Είδαμε λοιπόν μια σκληρή δήλωση που έκανε ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Πάνος ο Καμένος, αλλά και άλλων βουλευτών. Τι να πούμε, το έχουμε ξαναπεί πάλι, ντροπή την ώρα που ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στην πλήρη ανέχεια, αυτοί να κοιτάζουν να βγάλουν λάδι τους τραπεζίτες και όχι να τους βγάλουν λάδι, να τους, στην ουσία να τους αφήσουν στο απειρόβλητο εφόρου ζωής, για να μην, να μην έρθει κάποιος δικαστής μετέπειτα και τους βάλει στο σκαμνί, γιατί αυτό είναι, όπως είπαμε, έγκλημα κατ' εξακολούθηση. Αυτά λοιπόν εχθές στη Βουλή, αλλά τώρα πρέπει να διακόψω πάλι την κουβέντα μας, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοκρατικό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής της Διοίκησης Ιαπατικών Πηγών, τον Πέτρο τον Λέκα. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές και στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα κύριε Πέτρο, καλημέρα. Πέτρο, για πες μας, πώς πάτε εκεί, πώς πάτε με το θέμα καταρχάς του θερμαλισμού, των ιαπατικών πηγών, τι βλέπεις να γίνεται? Βασικά είναι ένα ενδιαφέρον για όλη την Ελλάδα, διότι είχαμε τεράστια προβλήματα με ένα καθεστώς που υπήρχε από ένα νόμο, με την ανακήρυξη της αναγνώσης των ιαπατικών πηγών. Είχες πάει στο εξωτερικό, νομίζω. Ναι, αυτό ξεπερνάτε και αρχίζουμε πλέον να αξιοποιούμε τις ιαπατικές πηγές προβάλλοντας στο εξωτερικό για να προσελκύσουμε και παιδιτές αλλά και τουρίστες σε όλη την Ελλάδα. Ήμουν και στο Βερολίνο, στην Παγκόσμια Έκθεση του Βερολίνου και στην Μόσχα. 10 ημέρες περίπου. Α, είχες πάει και Βερολίνο και Μόσχα.
Ναι, ναι, ναι. Ως εκπρόσωπος της διοίκησης, γιατί είμαι στη διοίκηση του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πηγών. Ναι, ναι, αυτό το είπα πριν. Πρέπει να πω, φίλε Πέτρο, ότι τη Δευτέρα το πρωί που είχα πριν πάει στο εξωτερικό για προσωπικούς του λόγους ο Δήμαρχος Κορυθίων, μου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο το οποίο επιτελείς. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κόπη σου, γιατί αυτά δεν είναι κοπιαστικά, δεν είναι, όσο ευχάριστα και να είναι να κάνεις ένα ταξίδι, έχεις ευθύνες, γιατί εκπροσωπείς εκεί μια διοίκηση ενός συνδέσμου που έχει... Όχι στην Ελλάδα καταρχήν, όλες τις λουτροπόλεις της Ελλάδος. Μάλιστα, ήταν και εκπρόσωπος από το Λουτράκι εκεί, Πέτρο? Όχι, δεν ήταν από το Λουτράκι κανένας, αυτό που ήτανε και μου έκανε φοβερή εντύπωση και ενθουσιάστηκα, χάρηκα που ήταν ο κύριος Στατούλης, ο περιφερειάρχης μας με... Α, ήταν και ο κύριος Στατούλης. Βεβαίως, με περίπτερο για την Πελοπόννησο. Και θέλω να πω ότι η δουλειά που κάνει ο κύριος Στατούλης είναι τόσο σημαντική και για την Πελοπόννησο και για την Ελλάδα, διότι είχε επαφές με πράκτορες, με τουριστικά γραφεία, με τον Υπουργό Τουρισμού της Μόσχας και έκανε διακρατικές επαφές και με άλλες περιφέρειες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και τώρα ανοιγόμαστε και προς την Βόρεια Ευρώπη αλλά και προς την Ασία. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον περιφερειακό. Άριστη συνεργασία και μάλιστα συμφωνήσαμε με τον κύριο Δατούλη μέσα σε 2-3 μήνες που θα έχω πάρει οπότε την αναγνώριση της ωραίας Ελένης που είναι τα λουτά της ωραίας Ελένης. Ναι, ναι. Να κάνουμε μία σύσκεψη μεταξύ περιφέρειας Στατούλης, Δήμου, Δέδες, Αντιπεριφέρειας, Δέδες, Δήμου, Πνευματικός και εγώ από το σύνδεσμο, να δούμε πλέον πώς θα προσελκύσουμε επενδυτή για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα που να προβάλλουμε πλέον τον την πηγή της ωραίας Ελένης και τον ιαματικό τουρισμό. Τουρισμό και ως τουρισμό υγείας. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό, τουρισμό υγείας. Γιατί κύριε Προβή, αυτή τη στιγμή συζητιέται στη Βουλή δύο νομοσχέδια. Ιαματικός τουρισμός και τουρισμός υγείας. Εμείς είχαμε σύσκεψη στην ΚΕΔΕ προχθές δύο μέρες, πέντε ώρες. Και μάλιστα με τον κύριο Προβατά που είναι υπεύθυνος της ΚΕΔΕ για τα αναπτυξιακά προγράμματα που το στείλαμε, που είναι στο πλευρό μας η ΚΕΔΕ και το στείλαμε στο Πεκίνο. Να μπορέσουμε να ενημερωθούν και οι Κινέζοι για το νεαματικό τουρισμό και για το θερμαλισμό που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Λείπουν κάποιες υποδομές, στις οποίες βέβαια οι επενδυτές αυτές θα τις συμπληρώσουν. Πάντως, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι στην Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και εγώ στην περιοχή μου που αγαπάω πάρα πολύ και είναι στόχος ζωής, όραμα ζωής, στοίχημα ζωής λογικό και αξιοποίηση της ωραίας σχέδης. Πάντως εκείνο που είπα και προηγουμένως, βλέπω ότι με τον Δήμαρχο τον Πνευματικό έχετε μια καλή συνεργασία, γιατί βγήκε και είπε, συμπληρώνοντάς σε, ότι όταν εμείς θα αρχίσουμε να κάνουμε να εξελίσσει το ιαματικός τουρισμός μέσα από ξενοδοχεία, μίλησε για σειρά ξενοδοχείων. Βεβαίως. Που θα γίνουν και είναι λογικό όταν υπάρχει μια ιαματική πηγή, ιαματικά λουτρά, θα έρθει η ανάπτυξη και μάλιστα διαφοροποιήθηκε από το θέμα του Λουτρακίου, γιατί εμείς είπε θα δώσουμε, μπορεί να κάνουμε ένα κέντρο δικό μας, αλλά θα δώσουμε και σε όποια ξενοδοχεία γίνεται παροχή ιαματικού νερού. Κάτι που γινόταν και παλιά στο Λουτράκι, αλλά τώρα καταργήθηκε. Αυτό που είδε στο Λουτράκι για μένα ήταν λάθος με το υδροθεραπευτήριο και μπήκε μέσα. Εντάξει, να μην μπαίνουμε τώρα. Να μην μπαίνουμε, Πέτρο μου, να μην μπαίνουμε αν μου επιτρέπετε. Εγώ το ζητάω διότι μιλάω και σαν σύνδεσμος. Δεν μιλάω μόνο σαν Κορυφαίος. Α, τότε ναι, βεβαίως. Έτσι, που μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση όλου αυτού του φυσικού πόρου και πώς αξιοποιείται. Αν δεν μπει επενδυτής, δεν μπει Δημήτρη μου, διότις μέσα για να μπορέσει έτσι, να βάλει και τα χρήματα, η ιδιωτική πρωτοβουλία παίζει σημαντικό ρόλο. Και να σας πω κάτι, στην έκθεση φιλοξένεια είναι τουριστικός πράκτορας από την Αγγλία και μου λέει: έχετε έτοιμη την πιστοποίηση στην Ελλάδα, οι δημοτικές πηγές δεν το έχουν. Από ένα νόμο παλιό στην Πετρολιά.
Τότε εγώ ότι την ωραία λέει την ήξερε, επειδή έχουμε και ιστορία εκεί και το μύθο. Δεν είναι απλώς ότι είναι το ερωτηματικό. Πέτρο μου, θα σε έχω στην εκπομπή μου καλή φορά, επειδή ο χρόνος μου είναι αμήλικτος. Αλλά εγώ θέλω να πω και για το πνευματικό. Τελειώνουμε το γήπεδο Αθηκείων, μπαίνει χρονοτάπητας από αύριο και χθες περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού μπαίνει χρονοτάπητας? Στο γήπεδο Αθηκείων. Ναι, ναι, ναι. Αύριο τελείωσε αυτό το θέμα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε, περάσαμε μία υπόσχεση που έχει δώσει ο Τατούλης και ο Πνευματικός. Στο ΕΣΠΑ εντάξαμε την κατασκευή βερεφωνιπιακού σταθμού στα Θήκια. Πέτρο, πρέπει να πω και αυτό δεν αποτελεί κόλαφο, αντίθα ίσα ίσα. Την περιοχή σου, τη γενέτειρά σου, το Σαρονικό σου, τον προσέχεις πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Τη διαδικτύωση, φέρουμε το νερό παντού. Είναι ένα έργο μεγάλο, πρωίς. Λοιπόν, Πέτρο μου, δεν με παίρνει ο χρόνος. Καλή σου μέρα, θα τα πούμε και πάλι. Καλή μέρα και θέλω κάποια μέρα να τα πούμε έτσι και ζωντανά έτσι σε ένα δελτίο ειδήσεων. Έγινε, Πέτρο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν, αυτά μας είπε ο Πέτρος ο Λέκας. Συνεχίζουμε λίγο και σε λίγο με ειδοποιούν ότι έχουμε μια νέα τηλεφωνική γραμμή. Να πούμε ότι Δημήτρη, στάσεις εργασίας το βράδυ Πέμπτης και Παρασκευής θα έχουμε στον Προαστιακό σιδηρόδρομο να γνωρίζουν οι επιβάτες, το επιβατικό κοινό, πως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια. Ένα άλλο θέμα που μπορούμε, Δημήτρη, να αναδείξουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο πήρε παράταση το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Ένα σημαντικό πρόγραμμα, Γιάννη. Δίνει έτσι, βοήθεια. Και ειδικά τις μέρες που ζούμε, τις μέρες που ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέρθει, έτσι, θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα όχι πρέπει να κρατήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, αν είναι δυνατόν, αν μπορούμε να το κάνουν έτσι, να το φτιάξουν έτσι οι φορείς, ώστε να μην σταματήσει, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σωστό. Το θέμα είναι ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Ελπίζουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, και τους εργαζόμενους. Ελπίζουμε η κυρία Μέρκελ κάποια στιγμή και οι φίλοι τους εκεί πάνω να σκεφτούν ότι δεν πρέπει να εξαντλήσουν τόσο πολύ τον ελληνικό λαό. Να τον αφήσουν να ανασένει και λίγο. Να παίρνει μερικές ανάσες. Με ειδοποιεί λοιπόν από το κοντρόλ ότι στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε από την Τρίπολη, έχουμε τον κύριο Τάσο Κακλαμάνο, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Τρίπολης. Κύριε Κακλαμάνο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές σας. Καλημέρα. Κύριε Κακλαμάνο, ο λόγος που ήθελα να σας μιλήσω και ειλικρινά δύο-τρεις μέρες δεν έγινε δυνατόν, όχι από δική σας ευθύνη, ήταν το εξής. Βγήκε προημερών, πριν μια εβδομάδα περίπου, ένα θέμα στο έγκυρο μπλοκ εδώ της περιφέρειάς μας, στο Μοριά, ένα θέμα που έλεγε ότι στο Λουτράκι έρχονται τα απορρίμματα της Τρίπολης. Αυτό βέβαια εμείς το αναδείξαμε και σαν τηλεοπτικό σταθμός, αλλά βέβαια και σαν εφημερίδα πρωινή. Εσείς βγήκατε εφθαρσός και είπατε ότι μέρος των απορριμμάτων πηγαίνει στην Κορυνθία. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ πολύπλοκο, περίπλοκο κλπ. Εντάξει, απασχολεί την πόλη της Τρίπολης, απασχολεί την πόλη μου δηλαδή. Απασχολεί και την πόλη τη δική μας όμως. Λοιπόν, τώρα θεωρώ ότι από ανικανότητα, από αδιαφορία, ερμηνεύστε το εσείς όπως θέλετε, οι μεταφορές των σκουπιδιών που πλήρωνε ο Δήμος της Τρίπολης προς 35 ευρώ το μεταφορικό και 60 ευρώ, συν 60 ευρώ, για να πηγαίνουν τα σκουπίδια μας στα Λιώσια, δηλαδή πληρώναμε την είσοδο στα Λιώσια 60 ευρώ, εντάξει, στον εργολάβο που είχε επαναλάβει την μεταφορά των σκουπιδιών, πληροφορηθήκαμε λοιπόν κάποια στιγμή πως όντως στη Μεγαλόπολη πηγαίναν τα σκουπίδια και θαυόντουσαν διότι τους πιάσανε. Μάλιστα. Στον πύργο πηγαίνανε και θαυόντουσαν τα σκουπίδια, όπως πληροφορηθήκαμε ότι μεταφέρουν τα σκουπίδια και προς την περιοχή της Κορυνθίας.
Μάλιστα. Εντάξει. Κατά πληροφορίες μας, άλλοι μας λέγανε ότι πηγαίνανε προς την περιοχή του Λουτζακίου, άλλοι προς την ξυλοκάστρο κιά του. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχει διατελεστεί ένα αδίκημα, θα έλεγα, για να μην έλεγα μια εγκληματική ενέργεια και ως προς τον τρόπο με τον οποίο διατίθονται τα σκουπίδια, αλλά και ως προς το οικονομικό που κάποιοι εκαρπούντο τα 60 ευρώ. Κατάλαβα. Τα οποία δεν πηγαίνανε ποτέ στα λιώσια. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Έχετε, επειδή αύριο για άλλα θέματα θα έχω εδώ στην ζωντανά, στην ζωντανή μας παρέα, την τηλεφωνική κάθε πρωί, θα έχω το Δήμαρχο Ξυλοκάστρου και άραγε θα του ζητήσω να μου πει τι ξέρει. Εσείς δεν έχετε κάποια πληροφορία που τελικά, συγγνώμη που ενδιαφέρομαι και εγώ για τον ομό μου, έτσι, και για όλη την Πελοπόννησο, μια και μας βλέπει και η Αρκαδία, αλλά ενδιαφέρομαι και για την περιοχή μου. Έχετε τελικά πληροφόρηση αν πάνε Λουτράκι ή Ξυλόκαστρο? Κοιτάξτε, εμείς η πληροφόρηση γιατί, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι υπάρχουν και φωτογραφίες ότι πηγαίνουν στο Λουτράκι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία υπάρχουν τα στοιχεία, θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι τα έχουν είναι αδιάψευστα στοιχεία, εντάξει, και φωτογραφίες υπάρχουν, σας πληροφορώ. Άρα και το ξέρετε το θέμα. Ορίστε. Άρα και το ξέρετε καλά το θέμα. Κοιτάξτε, εκ μέρους της παραταξής μας. Και σωστά κάνετε. Της Τρίπολης πρωτεύουσας του Μοριά, που επικεφαλής μας είναι ο Δημήτρης ο Παυλής. Α, θα σας ρωτήσω κατά κάποιο τρόπο. Εγώ κατά κάποιο τρόπο έχω την εξοδότηση, την αρμοδιότητα του ελέγχου των ενεργειών του Δήμου. Διότι εννοείται ότι αυτοί οι οποίοι είναι στην αντιπολίτευση δεν επιτελούν έργο, αλλά έλεγχο. Είναι ο θεσμικός τους ρόλος. Ο θεσμικός ρόλος αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει τη συμπολίτευση. Και να αναδεικνύει λάθη τη συμπολίτευση. Ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά. Άρα και λοιπόν. Άρα και λοιπόν σας διακόπτω, κύριε Κακλαμάνο, και θα ήθελα να μου πείτε έτσι, για να μην σπηλώνονται και άλλοι δήμοι, φωτογραφίες που έχετε. Τα ρωτάω απλά έτσι και κατανοητά. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα να είναι εν αγνία του Δημάρχου του Λουτρακίου. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ έχω και τέτοιες πληροφορίες. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι η γνώση του Δημάρχου. Έτσι. Του Λουτρακίου ή του Ξυλοκάστρου, ναι, ή της Μεγαλοπόλεως, ναι, ή ναι, του Πύργου ή της Ολυμπίας, από την γνώση. Εγώ ξέρω. Παρακαλώ, στην Ολυμπία όχι σκουπίδια. Στην Ολυμπία όχι σκουπίδια, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε εδώ πέρα ότι τα σκουπίδια μας που τα πληρώσαμε προς 95 ευρώ τον τόνο για να πάνε στη φυλή, δεν πήγανε. Δεν πήγανε. Αυτό είναι το διατάφτα. Και μάλιστα, αν έχετε πληροφορηθεί, εμείς προκαλέσαμε τον Δήμαρχο της Τρίπολης. Έγινε και ένα, ας πούμε, φραστικό επεισόδιο, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Παρακαλώ. Εμείς λοιπόν προκαλέσαμε τον Δήμαρχο της Τρίπολης και του είπαμε, φέρτε μας έστω και ένα παραστατικό το οποίο να αποδεικνύει ότι τα σκουπίδια της Τρίπολης περάσανε την πόρτα της φυλής, και μάλιστα εγώ δήλωσα ότι και θα ζητήσω συγγνώμη και θα απαραιτηθώ. Πολύ, πολύ στάση, πολύ, πολύ δυναμική, σωστή και τίμια. Εγώ θα έλεγα και αντρίκια, εν πάση περιπτώσει. Έτσι και αντρίκια, εντάξει. Εντάξει, όσο το είδατε εσείς το παραστατικό, άλλο τόσο το έχω δει και εγώ. Συγχωρήστε με που επιμένω, επειδή ξέρω ότι ξέρετε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Από το 1975. Πατριάρχης. Παιδιώθεν. Παιδιώθεν. Άρα και λοιπόν, επειδή μου επιτρέπετε και εμένα να διακρίνω ότι επειδή ξέρετε που πάνε τα σκουπίδια που έρχονται στην Κορυθία, θα σας παρακαλούσα για να κάνουμε καλό, αν θέλετε, και στο Δήμο Λουτρακίου. Να τους ξυπνήσουμε λίγο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο Δήμαρχος δεν το ξέρει. Γίνονται κρυφά. Ο συνήθως ο νοικοκύρης το μαθαίνει τελευταίος, λέει. Ναι, εντάξει, να μην πούμε σε ποιον ενδιαφέρεται. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ακούστε να σας πω κάτι, αγαπητέ μου. Όντως, αυτές οι δουλειές δεν γίνονται με το φως της ημέρας.
Όπως οι παράνομες δουλειές βράδυ. Ναι, ούτε γίνονται φανερά. Εντάξει. Και μπορεί ο κάθε δήμαρχος να μην έχει υπόψη. Γι' αυτό το λέω. Να μην έχει άποψη. Μην καταδικάζουμε λοιπόν. Δεν έχω πληροφορίες βάσιμες. Έχω πληροφορίες βάσιμες ότι ο δήμαρχος. Δεν ξέρω αν αποδειχθούν άλλα, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά οι πληροφορίες μου οι πρώτες και έρχονται από έγκυρη πηγή. Λένε ότι ο δήμαρχος έχει άγνοια. Όμως πείτε μου, έρχονται στο Λουτράκι. Το ξέρετε, κύριε Κακλαμάνο. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν επιμένω, δεν πιέζω. Εγώ γνωρίζω λοιπόν ότι έρχονται στην Κορινθία. Έτσι. Εντάξει. Εμείς γνωρίζουμε εδώ ότι έρχονται και στην Κορινθία. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, από και μετά, επειδή δεν γνωρίζω συγκεκριμένα στο Λουτράκι, στο Ξυλόκαστρο, προς την ωραία Ελένη, πώς λέγεται η περιοχή εκεί. Ναι. Εκεί αποκλείεται. Εντάξει. Λοιπόν, μην αποκλείεται τίποτα. Σωστό. Μην αποκλείεται σωστό. Προς την περιοχή, είπα εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Βέβαια υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό από ανθρώπους οι οποίοι όντως για δικούς τους λόγους θέλουν να γνωρίζουν και αυτοί τι γίνεται με αυτή την ιστορία των σκουπιδιών της Τρίπολης. Είπατε μια κουβέντα που τη συνηθίζω και τη λέω εγώ. Αλλά δεν ήθελα να την πω στον αέρα για να μην πάει αλλού το... Μην πάει αλλού, να μην το τραβήξουμε. Υπάρχουν άντρες που κάνουν αντρικές γυναίκες, αντρικές κουβέντες, όπως υπάρχουν και γυναίκες που κάνουν αντρικές κουβέντες. Εγώ δεν σας ξέρω ούτε κατόψιν. Αλλά ακούγοντάς σας, μου δείχνετε ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια ασχολείται και να τον βγάζει οι δημότες της Τρίπολης, ότι τουλάχιστον είναι μπεσαλής. Δεν σας πιέζω, Βάλε μια ανωτελεία, Τη βάζω, ευχαρίστως. Λοιπόν, έχει υπόψη σου ότι εμένα η πόλη μου με έχει τιμήσει κατ' επανάληψη. Εγώ λοιπόν την πόλη μου την αγαπάω, γιατί εδώ πέρα θέλω να ζήσουν και τα παιδιά μου. Σωστό και λογικό. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι συνειδητά και ανιδιοτελώς υπηρετώ την πόλη αυτή, και επειδή κανένας δεν έχει να μου προσάψει κάτι, ή μη μόνο αυτά τα οποία θέλουν αυτοί να δικαιολογηθούν. Εντάξει, λοιπόν, για δικούς τους λόγους, αλλά επειδή η πόλη δεν πιστεύει κανέναν, έχω το θάρρος και την τόλμη και την αλήθεια να λέω, αλλά και να υπερασπίζομαι και την πόλη μου και να υπερασπίζομαι και το δημόσιο χρήμα της πόλης μου. Πάντως, εντάξει, να συνογιόμαστε δηλαδή. Από ό,τι άκουσα, ο δήμαρχος της Τρίπολης, απαντώντας στις αιτιάσεις του αρχηγού της μειοψηφίας, να το πω έτσι, είπε ότι αυτές είναι κουβέντες, δεν στέκουν, κάτι τέτοια. Ιδιαίτερους υψηλούς τόνους θα έλεγα. Εσείς τι απαντάτε, για και σας έχω σύγει. Κοιτάξτε, ο καθένας όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση έχει να δικαιολογηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, παραποιεί τα γεγονότα, την πραγματικότητα. Τρίτον, καταφεύγει σε ψεύδι προκειμένου πάλι να δικαιολογηθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά έχει δυστυχώς ο δημόσιος βίος. Δημόσιος βίος, αυτά έχει. Εγώ με λοιπόν συγκαταλέγουμε, επιτρέψτε μου, σε αυτούς τους ανθρώπους που μου αρέσει να λέω μόνο την αλήθεια. Και λέω μόνο την αλήθεια. Πάντως, γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι, και με όλους τους κατοίκους της Τρίπολης, ότι το κακό αυτό πρέπει να σταματήσει για την Τρίπολη. Κοιτάξτε, βέβαια, θα σας πω το εξής. Η γενικότερη ευθύνη ανήκει στο κράτος, που τόσα χρόνια έχει αφήσει το καυτό αυτό θέμα, εντάξει, ανεξέλεγκτο, να το λιμένονται κάποιοι, να κερδοσκοπούν κάποιοι, και φυσικά μαζί με αυτούς που κερδοσκοπούν ενδεχομένως να κερδοσκοπούν και αυτοί οι οποίοι έχουν διοικήσει το κράτος μας κατά καιρούς. Όλα παίζουν, όλα είναι πιθανά. Εντάξει, αλλά το κράτος το οποίο θα πρέπει να έχει πάρει κατά καιρούς αποφάσεις και να έχει δώσει λύσεις, το ίδιο το κράτος, δεν το έχει κάνει. Οι Δήμοι για διαφόρους λόγους αδυνατούσαν να δώσουν λύσεις που είχαν το δικαίωμα να δώσουν λύσεις και μέσω των Φόλτσα, αλλά και σαν Δήμοι. Κύριε Καρδαμάνο. Και αυτοί δεν το κάνανε, οπότε κορυφώθηκε το θέμα και έχουμε αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις. Κύριε Καρδαμάνο, μπορεί να σας πίεσα λίγο, αλλά ειλικρινά δεν θα περίμενα από έναν αυτοδιοικητικό να πει περισσότερα.
Το αντιλαμβάνομαι, ο ρόλος ο δικός μου είμαι να πιέσω και λίγο. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι έπεσα. Δεν αισθάνομαι πιεσμένο. Ότι έπεσα, όχι να σας πιέζω να μου πείτε για την Λουτράκη, για Κόρυφο κτλ. Όμως έπεσα σε έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα, εμπειρότατο στην αυτοδιοίκηση. Χάρηκα που σας γνώρισα, έστω και στον αέρα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και οι φίλοι ακροατές σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά και εδώ πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, αδερφέ. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιχνούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόν σε τον Άρη, αν πάρουν φεντή κι αγαπή τα χάνα σπισάει. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής ζαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112, από κινητό ή σταθερό, κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, καλώντας το 112. Αγάπη, φροντίδα, βοήθεια. Πείρα, επαγγελματισμός, γνώση. Ελπίς Κέρ. Η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο μας οδήγησε στην ίδρυση του Κέντρου Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ελπίς Κέρ. Φροντίζουμε με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας ώστε η διαβίωση των αγαπημένων σας να γίνεται σε ένα απόλυτα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον. Συνεχής παρακολούθηση από γιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους. Ευχάριστος χώρος διαμονής, άνετα και φωτεινά δωμάτια, ευρύχωρη τραπεζαρία και χώροι ξεκούρασης. Στο Ελπίς Κέρ λειτουργεί και νέα πτέρυγα ατόμων με νοητική στέρηση αλλά και με προβλήματα αυτισμού. Σκοπός μας δεν είναι μόνο η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων αλλά η αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων που διαθέτουν μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων. Ελπίς Κέρ. Για τον άνθρωπο, για την ελπίδα. Χαμογέλα! Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη, στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το 112, 24 ώρες το 24ωρο. Καλέστε χωρίς χρέος 112, από κινητό ή σταθερό, κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, ιατρική, αστυνομική ή πυροσβεστική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, καλώντας το 112. Αυτό λοιπόν μας είπε ο κύριος Κακλαμάνος. Πριν από λίγο ο κύριος Κακλαμάνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού του κύριου Παυλή, κατήγγειλε θέματα πολλά, βέβαια απέφυγε και κατανοητό ως ένα μέρος να πει δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει η πατρίδα του, η πόλη του, να κατονομάσει αν και ήξερε. Αυτό ήταν, φαινόταν, ήταν διακριτό εύκολα ότι είχε, αφού είχε φωτογραφίες, άραγε ήξερε που πάνε τα απορρίμματα της Τρίπολης. Εκείνο όμως όπου είπε είναι ότι δεν πάνε
εκεί που έπρεπε να πάνε, εκεί που πληρώνονται για να πάνε. Εκεί που πληρώνει ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος να πληρώνει, για να πάνε. Έτσι. Γιάννη, νομίζω ότι έχεις ένα θέμα να μου πεις. Λοιπόν, ανοίγουν, Δημήτρη, σήμερα. Ξεκινούν, συγγνώμη, σήμερα οι εργασίες για το 19ο συνέδριο του ΚΚΕ. Μια διαφορά ότι. Ιστορικό συνέδριο. Ιστορικό συνέδριο σήμερα. Παραιτήθηκε η Γενική Γραμματεία του ΚΚΕ, η κυρία Αλέκα Παπαρίγα, μετά τόσα χρόνια. Παραιτήθηκε σήμερα, σήμερα το πρωί. Χθες. Χθες. Δεν το είδα, Γιάννη. Και το δαχτυλίδι, από ό,τι φαίνεται, τη διαδοχή του κόμματος παίρνει ο κύριος Σοφιανός. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, δεν είναι σίγουρο. Αλλά μάλλον θα είναι ο κύριος Σοφιανός ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι η κυρία Παπαρίγα, χρόνια πολλά Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, έτσι, έδωσε το στίγμα της. Και είδωσε και μάχες με ιερά τέρατα της πολιτικής. Ναι, έδωσε το στίγμα της. Η γραμμή του ΚΚΕ είναι γνωστή. Όχι στην ΕΟΚ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από παντού, έξω από το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η άποψή του. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι, Γιάννη, για την ιστορική αλήθεια. Το ΚΚΕ είναι συνεπής σε όσα λέει. Έχει μια συνέπεια. Εμείς είμαστε αυτοί. Δεν αλλάζει. Και θα πω κάτι που μου έκανε εντύπωση τώρα. Μπαίνω αμέσως στο επόμενο θέμα μου. Προχθές ο αρχηγός, ο πρόεδρος της κοινοβουλικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ΕΚΑΜ, κάπως έτσι λέγεται το υπόλοιπο, συγγνώμη φίλια πρόεδρε. Ενωτικό μετωπό. Ναι, μπράβο, δεν το έχω προσέξει το πολύ. Έδωσε μια συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά. Μια συνέντευξη, η οποία εγώ δεν την παρακολούθησα, αλλά είδα αποσπάσματά της από διάφορα blog και διάφορα κανάλια, άλλα δύο κανάλια που δείξανε χθες. Είδα λοιπόν σαν να κάτι να αλλάζει, και θα το αιτιολογήσω αμέσως, σαν κάτι να αλλάζει στο στυλ του κυρίου Τσίπρα. Από μεγάλος επαναστάτης, πρέπει να θυμίσω εδώ και ένα χρόνο περίπου, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης χαρακτήρισαν τότε τον κύριο Τσίπρα σαν τον επερχόμενο τρομοκράτη της Ευρώπης και της Ελλάδος. Τώρα τελευταία, μετά και από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος βέβαια δεν τα μάσησε, αλλά είδαμε μια διαφοροποίηση από την επίσκεψή του στη Γερμανία. Είμαι λοιπόν εκεί ο κύριος Τσίπρας, σου θυμίζω, Γιάννη, ότι θαυμάζει το γερμανικό σύστημα διοίκησης, την γερμανική ακρίβεια, όπως είπε. Την γερμανική ακρίβεια, δεν μιλάμε για χρήμα, την ακρίβεια του μηχανισμού που έχει η Γερμανία στη διοίκησή της. Όπως είπε ότι υπήρξε και αυτό η κακό, της χιλιόχρονης, της μεγάλης αυτής μορφής, του Νίτσε, θαυμαστής υπήρξε, του Μπετόβεν. Είδαμε δηλαδή να πηγαίνει εκεί και να λέει και καλές απόψεις, και καλά έκανε, γιατί και ο Νίτσε και ο Φρόιντ, όλοι αυτοί, και ο Μπετόβεν, συγγνώμη, και ο Μπετόβεν είναι πράγματι, υπήρξαν ο ένας μεγάλος διανοητής, ο άλλος μεγάλος μουσλούχος. Έτσι, αυτά είναι αναμφισβήτητο. Όμως στη συνέντευξη μου έκανε κάτι άλλο εντύπωση. Εκεί που ήταν λαύρος εδώ και λίγο καιρό κατά της Γερμανίας και μάλιστα έλεγε μαζί με τον Πάνο τον Καμένο, τον αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ότι είμαστε υποκατοχή, σε σχετική ερώτηση που του έκανε ο έμπειρος ο δημοσιογράφος, είπε ότι δεν είμαστε και σε κατοχή. Αυτό, Γιάννη, που το άκουσα, με προβλημάτισε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Σαν και στην Αμερική που πήγε και παντού που πήγε, τον βλέπω λίγο να διαφοροποιείται, να αφήνει τον επαναστάτη. Αυτό μου κάνει και στο Μέγαρο
μουσικής που πήγε για την ημέρα του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, που λογικά πήγε, έδειξε ότι αφήνει λίγο το αμπέχονο που λέγαμε παλιά, στα χρόνια τα μετά την δικτατορία, αφήνει το αμπέχονο και μάλλον ετοιμάζεται να βάλει το κουστούμι του. Αναλυτές αναφέρουν ότι μάλλον, το λέω τρίτη φορά, μάλλον ετοιμάζεται από κάποιους συγκεκριμένους να έρθει στην κυβέρνηση με τις ευλογίες τους. Δηλαδή, να το πω, μα Γιάννη, ετοιμάζεται να υπάρξει ο τρίτος, δεν αφήνω τον ενδιάμεσο, τον πρωθυπουργό εκεί των τεχνοκρατών, πώς το λέγανε, τον κύριο Παπαδήμο, ετοιμάζεται να γίνει ο τρίτος συστημικός πρωθυπουργός. Δηλαδή, να αποτελέσει μέρος του συστήματος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, φωναχτά, και καλό και τον κόσμο να το... τον κόσμο που μας ακούει, τον κόσμο που ζει σε αυτή την κατάσταση, εάν πράγματι δεν θεωρεί ότι ζούμε σε μια κατοχή, σε περίοδο κατοχής. Αναρωτιέμαι ειλικρινά, Γιάννη. Και θα συνεχίσω το συλλογισμό μου, γιατί έμαθα ότι χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, επισκέφθηκε στον Πήγασο τον κύριο Φώτη Μπόμπολα. Επισκέφτεται τον κύριο Μπόμπολα, όπως είχε επισκεφθεί και τον Σταύρο Ψυχάρη του Δόλου. Έναν άνθρωπο, εννοώ τον κύριο Ψυχάρη, ο οποίος έχει και τα δύο πόδια, έχει τα πόδια του σε δύο διαφορετικές βάρκες. Η μία βάρκα, η μεγάλη, το πόδι το μεγάλο, είναι στη Νέα Δημοκρατία, αφού ο γιος του, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και απ' την άλλη, όχι στο ΠΑΣΟΚ, λίγο αντιπολίτευση θα έλεγα. Επίσης, πληροφορηθήκαμε όλοι ότι είχε επισκεφθεί και τον κύριο Αλαφούζο, και αναρωτιέμαι, ένας επαναστάτης, όπως παρουσιαζόταν και όπως γνωρίζαμε τον κύριο Τσίπρα, τι γίνεται τώρα και κάνει, περιφέρεται σε αυτούς τους οποίους κατήγγειλε για διαπλοκή, για συμφέροντα, τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό? Αν δεν είναι αυτό προετοιμασία για να ανέβει στην εξουσία σαν συστημικός πρωθυπουργός, τότε τι άλλο είναι? Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στον κύριο Καμένο. Και επειδή είναι αδύνατο, για τον έχω στη γραμμή, θα επιδιώξω να τον έχουμε για να του θέσω αυτό το ερώτημα, όπως το είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, θα αναρωτηθώ, τι είδους αρεβώνες ετοιμάζεται να κάνει με τον κύριο Τσίπρα μετά αυτές τις δηλώσεις? Εκτός που δεν το πιστεύω, και δούμε κι εμείς καραγκαμένο να μας λέει άλλα. Αλλά μέχρι στιγμής ακούει η Γερμανία, ακούει Δουνουτού, ακούει Τρόικα και βγάζει σπηριά. Πετάγεται ολόκληρος. Είμαστε υποκατοχή, φωνάζει. Είμαστε υποκατοχή. Δεν βλέπουμε μόνο τις στολές τους. Ήθελα λοιπόν να ξέρω τι αρεβώνα πρόκειται να κάνει. Θα συνεχίσει τον αρεβώνα του? Θα πάει σε γάμο? Ή θα διαλυθεί αυτή η σχέση? Αυτά έχω να πω για τον κύριο Τσίπρα, για τις περίεργες κινήσεις του που εμένα με κάνουν να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Και για να πούμε κάτι, Γιάννη, να συνεχίσω λίγο. Το σύστημα ολόκληρο προχώρησε, είχε τον Γιώργο τον Παπανδρέου, έτσι. Άσχετα αν ο νεαρός, ο γραμματέας, είπε ο δε φταίει τίποτα ο Παπανδρέου. Αυτά είναι για εσωτερική τους κατανάλωση. Είχε λοιπόν τον κύριο Παπανδρέου. Αντίπαλος του κυρίου Παπανδρέου τότε
στη μάχη, στην κόντρα, ο Αντώνης Σαμαράς. Που ενώ όταν άρχισε το Πασόκ και αποδυναμωνόταν από τον κόσμο του, γιατί ο κόσμος του Πασόκ, Γιάννη, έχει συνδέσει το όνομα του Πασόκ με ένα σοσιαλισμό, με ένα κόμμα το οποίο είναι κοντά στον άνθρωπο. Όταν είδε λοιπόν ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου άφηνε πίσω τον άνθρωπο, άφηνε πίσω του όσα εξήγηλε και όσα έπρατε ο πατέρας του, ο αείμνιος τον Ανδρέας ο Παπανδρέου, άρχισε και φιλορωούσε. Επάνω στο φιλορόημα λοιπόν, έχοντας απέναντί του τον Σαμαρά, ο οποίος έλεγε «Ζάπιο ένα, Ζάπιο δύο, Ζάπιο τρία, θυμάσαι, κόντρα σε όλα, θα τα διαπραγματευτούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα τους καθίσουμε απέναντι, μόνο που δεν είπε θα τους πλακώσουμε στο ξύλο». Ξαφνικά λοιπόν, όταν κατέρευε ο Παπανδρέου, βγήκε ο Σαμαράς, ξαφνικά, από το πουθενά, με ένα τετραπλό σάλτο μορτάλε, και έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα και βγήκε αυτός συνεχιστής του ρόλου του Παπανδρέου, δηλαδή τα ξέχασε όλα όσα έλεγε μετά την επίσκεψή του και αυτού αμέσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, κάπου είχε πάει στο Eurogroup και τα λοιπά. Άρχισε λοιπόν, τα γύρισε όλα 100%. Μεσολάβησε λοιπόν ο άλλος ο Πρωθυπουργός, ο Παπαδήμος, δεν το θυμάμαι και καλά κάνω που δεν το θυμάμαι, Γιάννη, γιατί αυτός ήταν εντολοδόχος καθαρά, και αυτός εντολοδόχος καθαρά. Ήρθε λοιπόν ο τεχνοκράτης λοιπόν αυτός, έκανε και αυτός το ρόλο του, μαζεύτηκε, βγήκε μια κυβέρνηση λοιπόν με ηγέτη, εκλογές δημοκρατικά βγήκε, με ηγέτη ακριβώς αυτόν που πριν δύο μήνες έλεγε άλλα στον ελληνικό λαό. Έγινε δηλαδή ο νέος συστημικός πρωθυπουργός αυτό και αυτός. Τώρα, με αυτά τον κύριο Τσίπρα, Γιάννη, ο λαός υποψιάζεται. Ο λαός υποψιάζεται και καλά κάνει και υποψιάζεται. Δεν είναι πλέον εκείνος ο λαός που δεχόταν αδιαμαρτύρητα ό,τι του σέρβιραν. Δεν λέω ότι θα είναι έτσι, προς Θεού, αλλά κάτι δείχνει να αλλάζει προς αυτή την κατεύθυνση. Πως αυτή κάτι δείχνει να αλλάζει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα. Ναι, αυτό ήθελα να πω για τον κύριο Τσίπρα. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω θέτοντας τα ερωτήματά μου και με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τους προβληματισμούς μου να καταθέσω, να δω και τους δικούς τους προβληματισμούς, γιατί μήπως και αυτοί οι άνθρωποι τελικά, όπως ένας κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, στο τέλος μείνουν με την κρυάδα. Με την μπουκάλα στο χέρι, στον Ζήκο. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν έχω να πω. Γιάννη, πάμε λοιπόν σε θέματα δικά σου. Να πούμε, Δημήτρη, ότι όσον αφορά την εξαφάνιση μιας κοπέλας από το Κιάτο της 17χρονης Γεωργίας Γκιόνη, η οποία αναζητείται εδώ και δύο μέρες, χάθηκε από την περιοχή που μένει στο Κιάτο, μάτια καστανά, μαλλιά. Αυτά τα βρήκαμε από καστανά, το... ύψος 1,75. Η κοπέλα εξαφανίστηκε στις 8 Τετάρτου. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η κοπέλα. Οι έρευνες αστυνομίας. Συγγνώμη για την ερώτηση που θα κάνω και συγγνώμη για τους οικείους της, αλλά δεν το ξέρω. Οι πολλές περιπτώσεις αυτές που εξαφανίζονται φαίνεται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα οι ίδιοι. Έχεις καμία πληροφορία? Κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα αυτή δεν αντιμετώπιζε κανένα οικογενειακό πρόβλημα. Κανένα. Με ανθρώπους που μιλήσαμε για το αν έχουν επικοινωνήσει μαζί της, δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί της, δεν έχει κινητό η κοπέλα. Να το τονίσουμε αυτό, δεν έχει κανένα τηλέφωνο. Σήμερα όλες αγόρια και κορίτσια, τα νέα παιδιά κυκλοφορούν με δύο τηλέφωνα. Με δύο τηλέφωνα. Λες και έχουν, ας πούμε, την Ιντραλότ. Κι όμως. Θα πω γιατί θα λέω την Ιντραλότ, δεν είναι τυχαίο κι αυτό. Κι όμως. Λες και έχουν, κυκλοφορούν λοιπόν με δύο τηλέφωνα. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι η νεαρά δεν είχε κινητό.
Μπράβο, υπάρχουν και τέτοια. Και δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει και κανένα σημάδι ζωής. Παρακαλούν λοιπόν οι γονείς της να. Όποιος την δει κάπου. Εάν. Εγώ ελπίζω την εντοπίσω... τώρα, ελπίζω τώρα, γιατί αυτά είναι θλιβερά πράγματα, ακόμα και τώρα. Να είμαστε εμείς, να μην έχουμε πληροφόρηση και να έχει βρεθεί η κοπέλα. Μακάρι, μακάρι. Έτσι, να μην έχουμε πληροφόρηση και να έχει βρεθεί η κοπέλα. Όμως, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βιτινιώτη. Από ό,τι με... όχι, θα επικοινωνήσει λίγο μαζί μας από ό,τι είπε. Συνέχισε, Γιάννη. Αρχίζει λοιπόν σήμερα, Δημήτρη, ο καθαρισμός της παραλίας. Καλάμια, με μπροστάρι τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Φαρμάκη, μαζί με. Με συνεργείο του Δήμου. Προκειμένου η παραλία στην Ιερατική κάτω. Στην Ιερατική. Ναι. Και θα πάνε και προς τα Καλάμια, που είναι η κεντρική παραλία. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υποδεχόμαστε την Κόρυθο, στην Κόρυθο επισκέπτες. Πρέπει να είμαστε καθαροί, γιατί αλλιώς. Τουρισμό, πώς θα έχουμε. Έτσι, πώς θα έχουμε, στην καλοκαιρινή σεζόν. Πώς θα έχουμε επισκεψιμότητα. Βέβαια. Θέλω να πάει, θέλω να παρακαλέσω τον Κοντρόλ να μου δείξει, να δείξουμε ένα ρεπορτάζ. Ή δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, με ειδοποιούν. Μάλλον θα έχουμε στον Κοντρόλ, θα έχουμε στον αέρα τον κύριο Βιτινιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Νοήματα μου κάνει ο Φάνης ο Κουσκουνάς. Δημήτρη, ένα τελευταίο θέμα αυτή τη στιγμή που βλέπω. Αυτό το είπα. Μπράβο, ρε Φάνη. Μπράβο, ρε Μπυρσί μου. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, με πληροφορούν τώρα ότι έχουμε τον κύριο Χάρη Βιτινιώτη, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Σικιονίων και γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, του Δημοτικού Συμβουλίου. Χάρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Προφητή, κάνατε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Χάρη. Πες μου, θέλω, δεν ξέρω κάτι, δεν έχω τίποτα πληροφόρηση από το Κιάτο, από την περιοχή του Δήμου Σκυγιονίων. Απλά ζήτησα να τα πούμε λίγο στον αέρα, να μου μεταφέρεις εσύ και την καθημερινότητα, αλλά και το τι γίνεται τελικά στην περιοχή της Σκυγιονίας, πώς πάνε τα πράγματα. Είναι γεγονός, κύριε Προβή, ότι ο Δήμος Σκυγιονίων ήταν και είναι ακόμα ένας από τους καλά οργανωμένους Δήμους, με περίπου καλά με καλή οικονομική κατάσταση. Γιατί δεν έχει οφειλές, δεν έχει χρέη, παραδόθηκε στην Δημοτική Αρχή τη σημερινή έχοντας πλεονάσματα και τα λοιπά. Μπράβο τους. Οργανωμένος ο Δήμος με προσωπικό, όμως από ό,τι ξέρετε όλοι οι Δήμοι της χώρας υποφέρουν σήμερα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις από την κεντρική εξουσία είναι πενιχρές, θα έλεγα, έχουν κοπεί 50-60%. Και καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής δεν μπορεί να είναι το αναμενόμενο. Σωστό, και προς τιμή σου, αν και ανήκει στον χώρο της αντιπολίτευσης, αυτά τα λες. Από εκεί και πέρα όμως, θέματα καθημερινότητας θα έπρεπε να αντιμετωπίζονταν με περισσότερη σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Όπως επίσης θέματα διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από τα περιφερειακά, τα τομεακά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα έπρεπε να ήταν σίγουρα πολύ περισσότερα, χωρίς καθυστερήσεις, και βέβαια όλα αυτά να εντάσσονταν στους προϋπολογισμούς τους δημοτικούς, για να έχουμε το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο μπορεί να προκύπτει, όπως εδώ που τα λέμε μαθαίνουμε για άλλους δήμους και της Κορινθίας και της Ελλάδας, διακρίνεις, που δηλαδή, θα δίνουν ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή διακρίνεις μια, ας πούμε, όχι καλή οργάνωση του Δήμου σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα πολιτικών πρωτοβουλειών και προσεγγίσεων στα διάφορα θέματα. Εκεί πράγματι έχουμε μια σημαντική υστέρηση και πολλές φορές ολιγορία, γιατί είπατε και εσείς μόνο σας το ιστορικό μου, την διαδρομή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που είμαστε στα διοικητικά όργανα του Δήμου, προσφέρουμε την γνώση μας, την εμπειρία μας, νομικά τις διαδικασίες, αλλά όταν όμως η Δημοτική Αρχή δεν έχει δυνατότητες, εκεί σταματάνε όλα. Καταλαβαίνω, και επειδή με κέρδισες λίγο,
Με αυτά που είπα και εγώ προηγουμένως, όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρξε δήμαρχος Βέλου, είδαμε τώρα τελευταία ένα επεισόδιο, να το πω επεισόδιο, να το πω πρωτοβουλία. Ο πρώην δήμαρχος Βέλου, ο κύριος Λαμπρόπουλος, είχε ένα θέμα με το θέμα της δημοτικής επιχείρησης εκεί. Άλλοι λένε συνελήφθη, η αστυνομία λέει συνελήφθη. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, δίνοντας τη δική του εξήγηση και σε μένα εδώ στην εκπομπή 8 στον αέρα, είπε ότι όχι, πήγα οικειοθελώς. Πώς θα είδες αυτά τα πράγματα, πώς θα σχολιάζεις? Σίγουρα η διαχείριση του Δήμου Βέλου, πρώην βέβαια Δήμου Βέλου, σήμερα είναι Βόχας. Η διαχείριση Δήμου Βέλου Βόχας, φέρνει μαζί της από το παρελθόν πολλά προβλήματα, και αυτά όταν ήμουν επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Βέλου τα είχα καταγγείλει, τα είχα δημοσιοποιήσει, ότι υπάρχει μια διάχυση πληροφοριών, η αίσθηση ότι η Δημοτική Αρχή δεν ανταποκρινόταν σε ζητήματα διαφάνειας και ίσως και εφαρμογής όλων εκείνων των διατάξεων που πρέπει κανένας να έχει σε ένα ευνομούμενο Δήμο. Από εκεί και πέρα, όταν οι υπηρεσίες εμπλέκονται στην έρευνα αυτής της λεγόμενης κακοδιαχείρισης, δεν έχουμε παρά να έχουμε υπομονή για να δούμε το αποτέλεσμά τους, τα πορίσματά τους, και ενδεχομένως, εάν κάποια από αυτά οδηγηθούν στο ακροατήριο, το τεκμήριο της αθωότητος βέβαια είναι αταλάντευτο μέχρι, για όλους τους εμπλεκομένους μέχρι τέλους, και δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα σχετικό. Μάλιστα. Η τοποθέτησή σου ήταν 100% σωστή, την κρίνω. Από εκεί και πέρα, θες να πεις κάτι άλλο για το Δήμο Σικιονίων? Ο Δήμος Σικιονίων στην ουσία έχει μείνει πίσω. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν πλέον είναι ολοφάνερη. Έχουν εγκαταληφθεί πάρα πολλά πράγματα στην τύχη τους. Την επόμενη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία διαβούλευση, επιτροπή διαβούλευσης όπως λέγεται, για να συζητήσουμε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή μετά από 2,5-3 χρόνια ευθύνης της νέας Δημοτικής Αρχής θυμήθηκε ότι κάπου πρέπει συνολικά να δούμε το θέμα αυτό, γιατί και ο Χιτακιάτο, όπως ξέρετε, έχει ένα όριο λήξης λειτουργίας και άρα έχουμε ελπίδες αν δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τις πρωτοβουλίες εκείνες οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα. Ήδη ο ΙΚΣ πολίτης αλλά και φορέας κάνει καταγγελίες και ήδη έχει αρχίσει ο Δήμος Ιγιονίων να πληρώνει πρόστιμο, ή διάφαγε το πρώτο πρόστιμο. Πόσο ήτανε? 65.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Καλό, γερό. Είναι γερό το πρόστιμο. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι εφόσον δεν λειτουργεί σωστά, τα πρόστιμα η περιφέρεια τα αναλογεί στις διαχειρίσεις των Δήμων, και άρα αρχίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι ναι, να γίνει η Επιτροπή και η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευση τη Δευτέρα, αλλά όταν γυρίσουμε λίγο πίσω και δούμε ότι την τακτική αυτή για την διαβούλευση την έχει εφαρμόσει ο Δήμος και σε άλλα ζητήματα, τα οποία όμως παραμένουν τελματωμένα στο ράφι και στο συρτάρι του Δημάρχου, καταλαβαίνετε ότι μία ακόμα διαβούλευση που θα γίνει τη Δευτέρα θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη διαβούλευση για τα πολυδομικά θέματα, άρθρο 13, ένα τεράστιο θέμα. Αγαπητέ φίλε Χάρη, ναι? Και μου επιτρέπεις το αγαπητέ φίλε Χάρη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ο χρόνος μου είναι αμήλικτος. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Χάρη, θα διεκδικήσεις Δήμο Σικιονίων? Αυτό δεν αφορά εμένα, αφορά τους πολίτες οι οποίοι εκδηλώνουν εκείνο που εκδηλώνουν, και εγώ εκτιμώ αυτές τις εκδηλώσεις και αποφασίζω. Δεν θα περίμενε άλλη απάντηση κανείς από έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό όπως εσύ. Καλή σου μέρα! Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Χάρης ο Βιτινιώτης. Πάντως και οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι είναι έτοιμος.
έτοιμος. Έχει φίλους, έχει φίλους, ζει, εργάζεται στο Κιάτο, έχει το τεχνικό του γραφείο, έχει ερίσματα. Μάλλον από ό,τι φαίνεται θα διεκδικήσει το Δήμο Σικιονίων στις ερχόμενες εκλογές. Όμως, επειδή βγήκαμε λίγο από το πρόγραμμά μας κατά 2-3 λεπτά, να πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα, σαν να ήταν επιβάτε, περνούσε τον άντρη. Αν πάω φεντή, κι αγάπη να χάνεις και σάει. Αν προσαρμόζεις τον χώρο σου στις δικές σου απαιτήσεις, αν βρίσκεσαι σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, αν θέλεις να απολαμβάνεις την άνεση, την πολυτέλεια, το σύγχρονο design, αν μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, αν χαίρεσαι την καθημερινότητα στον χώρο σου, τότε δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Η απόφαση είναι Παγώνης. Εξιορροφή έπιπλα, υφάσματα, διακόσμηση. 58 χρόνια, Κλισθένους 58, στον πεζόδρομο του Κιάτου. Μια μερίδα σύρκο, παρακαλώ. Μα, αυτή δεν είναι σύρκο. Όταν λέμε σύρκο, εννοούμε σύρκο. Τροφή με τα όλα της. Καλή επιλογή. Αν τα ζώα είχαν φωνή, θα ζητούσαν μόνο φύρκο. Φύρκο. Για οικονομικότερη διατροφή. Για εκλεκτότερη παραγωγή. Για εκλεκτότερα κτηνοτροφικά προϊόντα. Με σεβασμό στον κόπο σας και στο περιβάλλον, ζωοτροφές ποιότητας, φύρκο. Μετά τη φύση, η φύρκο. Θα μας βρείτε στην Κόρινθο στον Ισθμό. Στην Αθήνα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι και σε όλα τα καταστήματα με το σήμα φύρκο. Όμορφα να σίγωνα, σαν να ήταν επιβάτε, περνούσε τον άντρη. Αν πάω φεντή, για αγάπη να χάνεις και σάει. 9 παρά 25 η ώρα λοιπόν και συνεχίζουμε εδώ την πρωινή σας ενημέρωση μέσα από την εκπομπή μας 8 στον αέρα. Εγώ και ο Γιάννης ο Βουλίτσος. Γιάννη, να σου δώσω την πάση. Βεβαίως. Δημήτρη, ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο το έχει αναδείξει πολλές φορές στη τηλεόραση του Action. Ναι. Μιλώντας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γραμμέα Κορινθίας, τον κύριο Φτάθιο Ποτήρη, είναι το γεγονός ότι ο συνήγορος του πολίτη διαπιστώνει αδυναμίες στο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας μέσα από αναφορές πολιτών. Με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται, Γιάννη? Τι ακριβώς. Το ΚΕΠΑ, ναι, στο οποίο πάνε οι πολίτες, οι ειδικές ανάγκες να εξεταστούν. Οι γονείς, αυτό. Έχουν αδυναμίες, υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις, δεν βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τις συντάξεις των πολιτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το κράτος αδυναμεί, δεν σκύβει πάνω στο πρόβλημα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι προσπαθήσαμε σήμερα το πρωί να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ποτήρη. Mm-hmm. Τον βρήκαμε στο τηλέφωνο, αλλά ο άνθρωπος ήταν καθοδόν για την Αθήνα. Όσο είναι λογικό, δεν μπόρεσε να μας μιλήσει, να βγει στον αέρα. Τον ρώτησαμε εάν μπορεί αύριο. Μας είπε ότι αύριο θα έρθει αργά το μεσημέρι. Υπολογίζουμε λοιπόν τον υπολογίζουμε τον κύριο Ποτήρη για να δώσει και αυτό τη δική του άποψη. Να τον έχουμε τη Δευτέρα το πρωί, Γιάννη. Πολύ σωστά, τη Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζεις. Δογματική τρόικα για πωλήσεις στο Δημόσιο Δημήτρη. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τόμψεν κάνει φροντιστήριο στην κυβέρνηση, στην κομματική κυβέρνηση για τις απολύσεις, λέγοντάς τους πως θα πρέπει να απολυθούν άμεσα 20.000. Το έχω σαν θέμα, και εγώ το θέμα θα του δώσω την έκταση που πρέπει, γιατί πράγματι
η Τρόικα είναι αδυσόπιτη. Θέλω να παρακαλέσω το κοντρόλ, επειδή μας μένουν και τα ρεπορτάζ πίσω. Να πάμε να δούμε το χθεσινό ρεπορτάζ που έκανε το Action, σχετικά με την, εξέγερση σε εισαγωγικά του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Κόρυφο. Μιλάμε για στρατόπεδο συγκέντρωσης, έτσι, για να ξέρουμε τι λένε. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγιώζει. Φίλους και εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, αν πάω φεντή, για άλλη μια φορά το ίδιο σκηνικό στο κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών της Κορίνθου. Νέα επεισόδια, νέα εξέγερση κρατουμένων, ζημίες και εκτεταμένες φθορές, φωτιές, καταστολή συλλήψης. Για άλλη μια φορά η πόλη της Κορίνθου έγινε θεατής και αποδέκτης μιας ακόμη επεισοδιακής μέρας που αναστάτωσε μια ολόκληρη πόλη, κατοίκους και καταστηματάρχης περιοχής που αγανακτισμένοι δηλώνουν ότι δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν να ανεχτούν τέτοιου είδους επεισόδια και ταραχές κάθε τρεις και λίγο μόλις μερικά μέτρα από τα σπίτια και τα μαγαζιά τους. Κορώ του λάμψης. Βλέπω να πέφτει ο κύριος. Φύγε, φύγε, φωνάζει. Παρευρισκόμαστε εδώ γιατί έχουμε σχολικούς αγώνες γυμνασίων στο άθλημα της πεδοσφαίρησης και έχουν συγκεντρωθεί οι μαθητές, οι αθλητές από 7-8 σχολεία, ίσως και περισσότερα, του Δήμου παραπάνω σχολεία. Κάνουμε σχολικούς αγώνες της πεδοσφαίρησης και μέσα στο κλειστό και έξω. Κάποια στιγμή αισθανθήκαμε κάποια δυσφορία στην αναπνοή, κάποια παιδιά παραπονέθηκαν ότι κάτι συμβαίνει. Μάθαμε ότι γίνεται κάποια φασαρία εδώ στο στρατόπεδο, αλλά πέρα από την δυσφορία που αισθανόμαστε, ανησυχούμε γιατί είναι αρκετά παιδιά μέσα και φοβόμαστε μήπως επεκταθούν τα επεισόδια και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μήπως πρέπει να διακόψουμε και τους αγώνες και να πάρουμε τα παιδιά να φύγουμε. Δεν ενημερωθήκαμε, αλλά ήρθαμε τώρα εδώ για να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έξω όμως αισθάνονται έτσι μια μικρή δυσφορία. Κάποια μαθητές παραπονέθηκαν ότι τσούζουν τα μάτια τους, αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. Γιατί νιώθουν αυτή τη δυσφορία. Σε κάποια φάση αισθανθήκαν τα παιδιά και εμείς, δηλαδή κάποιο τσούξιμο στα μάτια και στα χείλη και στην αναπνοή, κάποια δυσφορία. Από ό,τι ακούσαμε, κάτι έχει γίνει μέσα στο στρατόπεδο. Εξέγερση, τέλος πάντων, από ό,τι ακούσαμε, ψήθυρη, δεν ξέρουμε ακριβώς. Και ανησυχήσαμε το τι πρέπει να κάνουμε από εκεί για τα παιδιά. Πιστεύω ότι φαίνεται πλέον έντονα το πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε. Το έντονα το πρόβλημα το οποίο το είχαμε συζητήσει και στην αρχή με τις εξεγέρσεις, στην αρχή της χρονιάς. Είδατε, έτυχε σήμερα να γίνει η εξέγερση και να έχουμε τα σχολεία δίπλα. Σε κάποια φάση, αν τυχόν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, περάσουν τα σηματοπλέγματα και γίνει η εξέγερση και πιάσουν εγμαλώτες από εδώ, πιάσουν ομπύρους στα παιδιά. Τι κάνουμε? Έχει φτάσει η ώρα, η Ελλάδα, ώρα 0. Αδιαφορούν οι Κορίνθοι. Οι Κορίνθοι και ξεκινώντας από τους βουλευτές και όλους πίσω. Φοβάμαι εγώ τώρα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκε πυρκαγιά σε κάποια σημεία του χώρου και υπήρξε κλίση στην πυροσβεστική. Μόλις μπήκε μέσα το όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τους άνδρες για την κατάσβεση κρατούμενος που ήταν σε ταράτσα κτηρίου, άρχισε να τροφοδοτεί με κομμάτια από κεραμίδια όλους τους κρατούμενους και όλοι μαζί άρχισαν να πετούν προς τους άνδρες πυροσβεστικής. Ήδη προσωρινά αδυνατούσαν να επέμβουν για την κατάσβεση και δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο. Οι αναταραχές είχαν διάρκεια κλειτών ωρών και υπήρξε επέμβαση από μεγάλη δύναμη της αστυνομίας για την καταστολή της εξέγερσης. Δεκάδες αστυνομικοί με ειδικό οπλισμό επενέβησαν και ξεκίνησαν τις συλλήψεις με σκοπό να σταματήσουν τα επεισόδια και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγιώζει. Φίλους και εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, αν πάω φεντή και αγαπή τα χάνα σπισάει. Αυτά λοιπόν γίνανε στο στρατόποδο, είδαμε και την εικόνα. Πραγματικά, Γιάννη, δεν πάει άλλο. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να έχουμε τόσα εκτεταμένα επεισόδια. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος. Το 2012 το έλλειμμα
της χώρας μας θα ανέρθει στο 9,5% του ΑΕΠ, ενώ υπολογίζεται, προϋπολογίζεται για το 2012, για το 2013 τη χρονιά αυτή, ότι το έλλειμμα θα φτάσει στο 15% του ΑΕΠ. Δηλαδή θα φτάσουμε στο έλλειμμα που είχαμε και το 2008. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του, σε δηλώσεις του, αυτό είπε σε δηλώσεις του, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Προβόπουλος. Μια τράπεζα, Γιάννη, που ως γνωστόν δεν είναι στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου. Και μάλιστα ο εκάστοτε πρόεδρός του, με νόμο του κράτους, έχει το ακαταδίωκτο εφόρου ζωής. Αυτά λοιπόν. Δημήτρη, να σε διακόψω ένα λεπτό, καθώς έχουμε ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα μας 8 στον αέρα, στην οποία μπορούν να επισκέπτονται οι πολίτες. Από πού έρχεται αυτό το μήνυμα? Έρχεται ένα μήνυμα από το Κιάτο, γράφει ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο οποίος αναφέρει: ενώ το ξεκινήσατε καλά, βλέπω σήμερα να τα γυρίζετε και να χτυπάτε τσίπρα, μέρος του συστήματος και εσείς. Μάλιστα. Δεν ανέμενα, Γιάννη, ειλικρινά, τόσο γρήγορα τα ανακλαστικά. Να ευχαριστήσω τον φίλο για τον κόπο που έκανε και θα δώσω τη δική μου απάντηση ολιγόλογη. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ μέρος συστήματος, δεν απολογούμε γι' αυτό. Τη δουλειά μας κάνουμε δημοσιογραφικά και πρέπει να αναδεικνύουμε αυτά που βλέπουμε, τις πληροφορίες που έχουμε. Αυτά ακούστηκαν και χθες από δημοσιογράφους των Αθηνών. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης. Βεβαίως είπαμε, φοβούμαστε και μάλλον έρχονται οι υποψίες πλέον, γιατί όπως είπα ο κόσμος είναι υποψιασμένος πλέον, ότι κάτι έχει, σαν να έχει αλλάξει στον Αλέξη Τσίπρα. Λένε οι πληροφορίες μας ότι τον ετοιμάζουν για νέο συστημικό πρωθυπουργό. Ευχόμαστε και για την Ελλάδα, αγαπητέ φίλε Ανδρέα, να διαψευθούμε όλοι. Γιατί αν δεν διαψευθούμε, φίλε Ανδρέα, τότε φοβάμαι ότι δεν έχουμε μέλλον. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα, κανέναν, αυτό μπορεί να το έλεγα στον αέρα, όσα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς. Αντίθετα, ενώνουμε και εμείς τις φωνές μας, μη γίνει αυτό, γιατί τότε πράγματι δεν θα υπάρχει ελπίδα. Καλή σου μέρα και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ενώ άμεση είναι απάντηση ενός φίλου από το Λουτράκι, αλλά θα περιμένουμε, γιατί περιμένω και μήνυμα τα άλλα. Μάλιστα. Ο φίλος από τον Ζάκη μάλλον συμφωνεί και αυτός με αυτό, Λέει, έχετε δίκιο για αυτά που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, σαν να θέλουν όλοι να κυβερνήσουν. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λουτράκι μας έστειλε μήνυμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις, η απέναντι πλευρά δηλαδή, με το ναι, που είδε, πέσανε τα μηνύματα κατευθείαν, τι να κάνουμε, αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Και όπως είπαμε, έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και ανοιχτό το Facebook στην ιστοσελίδα μας 8 στον αέρα, που έτσι, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις. Πάντως, εάν θέλετε, να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι είναι ευπρόσδεκτη κάθε κριτική σας. Αποζητούμε την κριτική σας για να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτή την ιστοσελίδα μας, Γιάννη, αυτά είναι δικά του θέματα, στον αέρα, και σας καλούμε να συμμετέχετε με τον ένα ή άλλο τρόπο στην εκπομπή αυτή, που έχει μόνο της θέληση, αυτό είναι το πιστεύω της, να ενημερώνει ανοιχτά, ξεκάθαρα τον κόσμο. Ευχαριστούμε λοιπόν και τους δύο φίλους και περιμένουμε και από άλλους να μας στέλνουν τις δικές τους κριτικές και τα μηνύματά τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είναι από τις στιγμές που δεν θέλω να πω ότι δικαιολογώ την Τρόικα. Η Τρόικα και η κυρία Απόγονος του Αδόλφου έχουν τεράστιες ευθύνες,
για τη φτώχεια, την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Όπως τεράστιες ευθύνες έχουν και οι Έλληνες, δυστυχώς, υπερέτες του. Έχει ευθύνη μεγάλη το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, έτσι. Αυτό το πρόγραμμα διάσωσης που έχει πάει, που εξυφαίνει, που όπου έχει πάει έχει ρίξει χώρες στην καταστροφή, τους έχει κατακάψει. Λοιπόν, όμως σε λίγο έρχομαι όχι να τους δικαιολογήσω, να τους ακούσω κουνώντας το κεφάλι για το κατάντημά μας. Αυτό έχει να κάνει, Γιάννη, ότι δώσαμε δικαιώματα με μια πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, μετά την μεταπολίτευση ειδικά, να έχουμε, που μας έφερε σε μια θέση αυτοδιάλυσης. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Η πολιτική μας, προκειμένου να εξυπηρετούν τα κακώς εννοούμενα συμφέροντά τους, έβλεπαν μια διάλυση που επερχόταν με ενέργειες, με διάφορες ενέργειες, προκειμένου να κρατήσουν τις θέσεις τους, να μην απογοητεύσουν τους πολιτικούς τους στρατούς. Θα γίνω ποιος αφής. Άφησαν, ας πούμε, Γιάννη, κάτι συνδικαλισταράδες, τους έκαναν ισότιμους συνομιλητές, οι οποίοι από τους οποίους φοβούμενοι μη χάσουν, όπως είπα, τις χιλιάδες ψήφους που κουβαλούσαν, τους καλόπιαναν, τους έδιναν τεράστιες παροχές και φτάσαμε στην Ελλάδα, τα ταμεία να είναι διαλυμένα, οι τράπεζες να είναι διαλυμένες, η οικονομία μας να είναι διαλυμένη, οι τράπεζες όχι ακόμα, έτσι, γιατί πάνω από τους νόμους ήταν τα συμφέροντα, Γιάννη, έτσι. Μιλάμε, και να γίνω συγκεκριμένος, δεν είναι δυνατόν, Γιάννη, σε ένα κράτος που πιάνει μέσα από τις ασφαλιστικές δικλείδες που μπορεί να έχει ή και τυχαία. Δημοσίους ανθρώπους που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να παρανομούν, βάζοντας στο χέρι σε ταμεία, στο μέλι, βάζοντας ανθρώπους να διαπλέκονται και αποδεδειγμένα τους έχουν πιάσει, να βάζει, Γιάννη, να τους περνάνε δε οι ίδιοι υπάλληλοι και το κράτος να τους βλέπει να μην διώχνονται. Ενώ είναι συνειδητά, τους έχουν πιάσει είτε να κλέβουν, είτε να κάνουν διάφορα είδους παραβατικές ενέργειες, έτσι, παραβατικές ενέργειες, να μην έχουν την τόλμη για να χαϊδέψουν αυτιά, να τους στείλουν σπίτι τους. Και αναρωτιέμαι, Γιάννη, σε ποια μεγάλη ή μικρή ιδιωτική επιχείρηση σε όλο τον πλανήτη το αφεντικό της, οι διευθύνοντές της, πιάνουν κλέφτη στη δουλειά και δεν τον διώχνουν. Και εμείς εδώ, Γιάννη, έρχεται η Τρόικα τώρα, λοιπόν, και λέει, ζητάει συγκεκριμένο αριθμό. Όχι. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απολύσεις. Σκληραίνει. Γιατί τα βλέπει αυτά. Πρέπει να πούμε, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, Γιάννη, η Κύπρος έχει ένα σωστά δομημένο κράτος. Γιατί έχει πάρει το πρότυπο της Αγγλίας. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η Τρόικα τώρα και μας το λέει ορθά κοφτά. Δεν τη δικαιολογώ, αλλά να σκεφτούμε και τι κάναμε κι εμείς για αυτή τη χώρα. Όχι η χώρα τι κάνει για μας, εμείς τι κάνουμε για αυτή τη χώρα. Έρχεται, λοιπόν, η Τρόικα και λέει 2.000 άτομα θα να απολυθούν, και φαίνεται να μην το διαπραγματεύεται, έως τον Ιούνιο. 5.000 άτομα να απολυθούν το τέλος του χρόνου. Και συνολικά, πιστεύω να είναι συνολικά, 20.000 μέχρι το 2014. Αυτός ο κόσμος πού θα απορριφθεί, πού θα φτάσει η ανεργία, στο 40% ή με πάμε και παραπάνω. Αυτό ήταν, Γιάννη, το σχόλιο μου, και το σχόλιο μου
στις επιταγές αυτές της Τρόικα, η οποία δεν αθωώνεται με όλα όσα είπα, δεν αθωώνεται, έχει κάνει πολλά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού και μάλιστα να σου πω κάτι, Γιάννη, έχει πολλές φορές έχει ομολογήσει την αποτυχία της στα μέτρα που ήδη πρότεινε. Και ρωτάω εγώ, όταν αποτυχάνει ένας επιχειρηματίας, ένας που ανοίγει ένα μαγαζί, κάνει λάθος επιλογή, το επιπληρώνει μόνος του. Χάνει την επιχείρησή του, χάνει τη δουλειά του, μπαίνει στο δρόμο, έτσι. Για αυτούς που μας διαφεντεύουν, που δήθεν έχουν εμπειρία παραπάνω από μας, ποιος τους καθίζει στο σκαμνί και τους λέει κάνετε λάθος, πληρώστε τα. Κανείς. Ποιος έχει το πολιτικό σθένος να εναντιωθεί μαζί τους. Γιάννη, επειδή η ώρα πάει 10 παρα 5, σε λίγο, για πάμε να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε. Τελευταίες ειδήσεις ήταν αυτό που σου είπα, Δημήτρη, πριν όσον αφορά τις απολύσεις στο δημόσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία άλλη είδηση. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί... Συνεδριάζεται το Eurogroup σήμερα, Γιάννη. Σήμερα, Γιάννη, συνεδριάζεται το Eurogroup. Και αυτό έγινε χθες πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων που θα πω τώρα. Το έχουμε ξαναπεί εμείς όμως από χθες το πρωί. Ότι στην σημερινή συνεδρίαση του λοιπόν με τους στην Ευρώπη στο Eurogroup θα συζητηθεί άκουσον προσχέδιο που θα ορίσει ότι σε περιπτώσεις προβληματικών τραπεζών θα γίνεται άμεσα, αυτόματα κούρεμα των καταθέσεών τους. Μάλιστα, έχουμε μια, σε βλέπω να μπορείς. Έχουμε λοιπόν, βγαίνει μια προβληματική τράπεζα στο Λουξεμβούργο. Ναι. Δεν θα τα πληρώνει μόνο το Λουξεμβούργο, θα επεμβαίνουν στην τράπεζα αυτή που έκανε και θα τις παίρνουν τις καταθέσεις των πολιτών, Γιάννη. Θα κουρεύουν τις καταθέσεις των πολιτών. Το κατάλαβες, Γιάννη, τι πάμε να κάνουνε. Αυτό, Γιάννη, οι διαρροές έρχονται από τον Eurogroup και οι διαρροές είναι η καλύτερη επιβεβαίωση. Έτσι. Επίσης, αυτές οι διαρροές πρέπει να σου πω λένε ότι αυτό το σχέδιο, αν τελικά επιλεγεί και γίνει νόμος, θα αρχίσει να ισχύει από το 2015. Εδώ το δικό μου σχόλιο είναι καλά, σας πιστέψαμε. Ναι. Σε λίγο θα δεις να εφορμούν να βάζουν χέρι και στις καταθέσεις. Αλίμονο σε μας, αλίμονα στους λαούς, αλίμονο να μας φυλάει ο Θεός από αυτούς που απεργάζονται τέτοια σχέδια για το καλό μας. Για το καλό μας. Αν είναι για το κακό μας, τι γίνεται. Για το καλό μας, έτσι μας λένε. Τα κάνουμε αυτά για να σας κάνουμε σωστούς. Για να σας κάνουμε σωστούς. Ποιοι? Αυτοί που το έχω ξαναπεί, το 68% είναι στην 68η θέση διαφοράς, όχι μόνο διαφοράς, έχουν μαύρα, μαύρες στις καταθέσεις του, μαύρες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές. Έχει πάει μαύρο χώρο χρήμα. Η Φουκαριέρα, η Κύπρος 117. Η Γερμανία της κυρίας απογόνου του αδόλφου είναι στην 68η θέση, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα, βέβαια αυτοί κοιτάνε, προσπαθούν καθημερινά για το καλό μας, να. Για το καλό μας, έτσι. Πάμε, Γιάννη, έχουμε άλλο θέμα, έχει κάτι εύκολο ή εγώ συνεχίζω, δεν έχω τίποτα. Από ό,τι σήμερα το πρωί το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών σε περίπου 5 λεπτά θα επισκεφθεί η κυρία Κατριβάνου και ο κύριος Τσουκαλάς, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών, για να δουν πώς είναι οι συνθήκες κράτησης και διαβίωσης εκεί πέρα των μεταναστών και να συνομιλήσουν μαζί τους. Δεν φαντάζομαι για τα επεισόδια. Δεν φαντάζομαι να έχουμε κανένα απρόοπτο να μην τους επιτρέψουν. Έτσι, γιατί δεν φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλά, μπορεί κιόλας. Μόνο σε Δημοτικό Συμβούλιο απαγορεύεται η είσοδος. Ναι. Μόνο σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζω να τους επιτρέψουν να μπουν. Πρέπει να πούμε χθες ότι μίλησε ο κύριος Σκουρλέτης στο Λουτράκι. Ναι, ναι. Επειδή μέχρι αργά το βράδυ και οι δύο μας
είμαστε σε ρεπορτάζ για θέματα. Θα έχουμε αύριο την, αυτά που έγιναν στο Ουτράκι, να δούμε ακριβώς τι είπε ο κ. Σκορλέτης, να έχουμε τα βίντεο, γιατί παρακολούθησαμε το κανάλι αυτή την τη μάζεψη, αριστερός όρος, τη μάζεψη λοιπόν του κόσμου, το κάλεσμα του κόσμου που παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτή του κ. Σκουρλέτη και του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ξέσπασε Δημήτρη Κόντρα ανάμεσα στην αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Κωνσταντίνα Νικολάκου και τον κύριο Βαλασόπουλο. Μήπως, συγγνώμη να σε διακόψω, να το σχολιάσουμε αμέσως, μήπως μπορούμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη τον Δελή. Σε λίγο, ναι, μας λέει ο Μπυρσίμ. Πάμε λοιπόν για να λοιπόν, το υπενθυμίσουμε. Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντίνα Νικολάκου, την αντιπεριφερειάρχη, και τον κύριο Βαλασόπουλο, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για άγνωστους λόγους. Δεν είναι άγνωστοι λόγοι. Ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, ο κ. Βαλασόπουλος πράγματι είναι από τους λίγους που σηκώνει αντιπολιτευτικούς τόνους. Από την άλλη μεριά είναι και η κυρία Νικολάκου που είναι ιδιαίτερα δυναμική. Και καταλαβαίνεις όταν δύο δυναμικοί άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο δρόμο. Δύο υλικά έφλεκτα. Είναι υλικά έφλεκτα. Βάζεις δηλαδή τη βεζίνη και τα σπίρτα μαζί. Έτσι. Πάντως στο τέλος, ο κύριος που ξέρω ότι έφυγαν αγαπημένοι. Ναι, εντάξει. Έφυγαν αγαπημένοι. Τουλάχιστον έγινε μέσα σε πλαίσια, καλά πλαίσια η συζήτηση. Με όποιες οξύτητες υπάρχουν, έτσι. Mm-hmm. Είναι λογικό. Όταν στηρίζεις τις θέσεις σου, να υπάρχουν και στιγμές που θα δημιουργηθεί ένταση. Πάντως, από ό,τι έμαθα, τέλος καλό, όλα καλά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη της αθλητικής πρωινής, τον Βασίλη τον Δελή. Βασίλη, καλημέρα! Θα επαναλάβω, σ' αρέσει να με βγάζεις τελευταίο, έτσι να έχουμε καλή εντύπωση. Από την θέση της θεματολογίας, προγραμματίζει τελευταίος για να κλείνουμε και ευχάριστα, αν θέλεις. Ναι, αλλά εγώ παίρνω, Δημήτρη, χωρίς να θέλω να σε κολακέψω, παίρνω πολλά μηνύματα εδώ τώρα και μου λένε συγχαρητήρια στην ωραία εκπομπή του που κάνει ο Δημήτρης ο Προβίδης με τον Γιάννη τον Μπρούτσο. Δεν είναι κολακία σου, άμα θες κατέβεις κάτω θα δεις τα μηνύματα. Αύξηση δεν παίρνεις. Λοιπόν, προχωρούμε. Να πάμε για την Κόρινθο τώρα, η οποία χωρίς προβλήματα, με μοναδικό τιμωρημένο το φίλι, το Βασίλη, ο οποίος έχει τιμωρηθεί λόγω 7 κίτρινων καρτών, θα παραταχθεί η Κόρινθο στο κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής με την προοδευτική. Το μάτς αυτό γίνεται εδώ στην Κόρινθο, Εδώ στο δημοτικό γήπεδο, και να προσέξουν, είναι ώρα έναρξης στις 4, γιατί όλα τα άλλα πρωταθλήματα ξεκινάνε 5 η ώρα. Θα καλέσουμε, εγώ θα κάνω κάτι που ξέρεις ότι αγαπάω την Κόρινθο. Εννοείται. Θα καλέσω τον κόσμο να αφήσει λίγο τις κουβέντες, να τις κάνουμε αργότερα και να πάει στο γήπεδο. Να πάει στο γήπεδο, μπας και καταφέρουμε έστω και την τελευταία στιγμή κάτι. Και σώσουμε την παρτίδα. Έτσι. Λοιπόν, άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν στην Κόρινθο, αφού και ο Παπαευθυμίου και ο Κοτσόκολος και όλα τα άλλα τα παιδιά από Γατσιόρης και Χατζόπουλος, κάτι μικροπροβλήματα ίωσης και τραυματισμού. Και θα πάμε τώρα στον άλλο Λουτράκι, ο οποίος χθες το μεσημέρι στις 12 ώρες στα γραφεία της Αποστοβουδή έγινε η κλήρωση για τους αγώνες των Μπαράζ. Α, ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα, να το ακούσουν και οι φίλοι μας. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 12.05 στο Θόδιο, θα παίξει ο Πάολο Λουτράκη με το Φίβο Κρεμαστής. Που είχε βέβαια και τον άτυχο συμβάνει. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι. Στη Ρόδο. Που είχε την ατυχία. Μπράβο. Να θρυνήσει δύο παίκτες. Θα κατεβεί να παίξει μαζί. Να πω και κάτι άλλο. Χτες έπαιξε 11 η ώρα για τον κύπελο στην Ικαρία. Ναι. Κέρδισε με 2-0. Ναι. Με 10 παίκτες αγωνιστήκαν και δύο ομάδες στη Μισ Ένεκεν. Και ποιο ήταν το σπουδαίο. Δεν γράψανε στο φίλο αγώνα τίποτα, δεν βγάλανε προς τα έξω. Τα δύο γκολ τα έβαλε ο Φίλιππος Δελαπόρτας. Το παιδί δηλαδή που σκοτώθηκε. Δηλαδή. Κάτι το οποίο συμβαίνει σπάνιο και μακάρι να συμβαίνει σπάνια και καθόλου. Είναι έως συγκινητικό αυτό που έγινε. Συγκινητικό δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, μετά στις 15 Πέμπτου πάμε στη Νέα Πέραμο. Ναι. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Άταλο Νέας Πέραμο. Ναι. Ημέρα Τετάρτη. Μετά την Κυριακή 19 Πέμπτου θα πάει ο Άο Λουτράκη, υποδέχεται εδώ στο Φθόδιο ή την ομάδα του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου που παίζει και ο Χρήστος ο Τσουμάνης που έπαιζε πέρσι στον Ατρόμητο ή τη Ραφίνα. Αυτοί οι δύο οι μάγκες παίζουν το Σάββατο μεταξύ τους. Δηλαδή είναι Ραφίνα, μη μου πεις αυτό που υποψιάζομαι. Δηλαδή. Μη μου πεις ότι θα κατέβει από Ραφίνα ο Κωστάκης να παρακολουθήσει το μάτς. Μη μου το πεις, δεν το πιστεύω.
Καλό αυτό, καλό. Μπράβο Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι η εκπομπή, να διαλύσετε και με χιούμορ. Καλή σου μέρα. Α, όχι, δεν θέλω να κλείσω όλο αυτό. Πώς βλέπεις, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι, εσύ είναι το αντικείμενό σου, τόσο βαθιά όσο εσύ. Πώς βλέπεις τις αντιπάλους του Λουτρακίου? Δεν σε άκουσα τώρα. Πώς βλέπεις τους αντιπάλους? Εγώ νομίζω, κοίταξε, δεν έχω δει καμία ομάδα από τις τρεις, αλλά πιστεύω. Βασίλη, είναι γνωστές οι διασυνδέσεις σου με τα μεγάλα αθλητικά μέσα της Αθήνας και τους αθλητικούς ρεπόρτερ. Για πες μου. Εγώ να πω την εκτίμησή μου, έτσι δεν είναι? Καλά, πες έτσι. Λοιπόν, οι τρεις ομάδες δεν τις ξέρω, αλλά από πληροφορίες που έχω και σύμφωνα με αυτό το άτυχο γεγονός που έγινε, νομίζω ότι ο Φίβος θα παίξει με περισσότερη ψυχή να πάρει το παιχνίδι, να το αφιερώσει την άνοδο στη Γάμα Εθνική στον άτυχο Δελαπόρτα. Και στο άλλο το παιδί, το Γιάννη, τον Τζιβίλογλου που χάθηκε. Υποκλεινόμαστε στους νεκρούς του. Μπράβο. Αλλά εγώ τι πιστεύω. Φέρουμε το λουτράκι μας. Εγώ τι πιστεύω. Εάν πρέπει οπωσδήποτε, χωρίς να τους φορτώνω με άγχος, ο ΑΟΛ να ξεκινήσει με νίκη εδώ. Αν ξεκινήσει με νίκη, οι πιθανότητες αυξάνονται με 85%, διότι με δεύτερη ήττα ο Φίβος βγαίνει από τη μέση και είναι μετά ο Στέφανος Κεραφίνα που είναι στο χέρι και στο πόδι του Παόλ. Όπως είπα, υποκλεινόμαστε στους νεκρούς της ροδίτικης ομάδος, νέα παιδιά και τα δύο, αλλά κρίμα. Προέχει πρώτα. Αλλά, την πρόκληση τη θέλουμε για τον Λουτράκη. Να σε καλά, λοιπόν, Βασίλη, να καλή σου μέρα και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι εγώ μέσα έξω που θα πάω θα είμαι γουρλής για τον Παόλο Λουτράκη. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή σου μέρα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 4 λεπτά. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Πριν σας καλημερίσω, να σας πω ότι διακρίνω μια χαρά στο Γιάννη τον Μπρούτζο. Ένα τσάι και σήμερα, μου λέει, εννοώντας ότι αύριο είναι Παρασκευή. Και αρχίζει η ξεκούραση, γιατί κουράζεται πολύ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με αυτά. Το control με ειδοποιεί ότι να το, το κρατήσουμε λίγο. Γιατί πραγματικά δίνει μάχες και αυτός είναι μαζί μας στην καθημερινή μάχη της ενημέρωσης. Και πρέπει να τελειώσει, να τελειώσουμε την αποφώνηση για να κλείσει κανονικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν είμαστε έτοιμοι, με ειδοποιεί ο Φάνης ο Κουσκουνάς, ο δικός μας Μπυρσίμ. Ένα παιδί που μας έχει εντυπωσιάσει με τον επαγγελματισμό του. Έτσι, πρέπει να το πω αυτό, γιατί και όλοι οι συνεργάτες μας. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αγαπητοί φίλοι. Μπορεί να γίνονται λάθη. Σε μια ζωντανή εκπομπή όλα είναι ανοιχτά. Τα απρόπτα, από το να βγει μια αστοχή, μια άστοχη έκφραση στον αέρα, από το να πέσουν οι υπολογιστές όπως έγινε την άλλη φορά. Αλλά εκείνο που πρέπει να πω και τους ευχαριστώ από καρδιάς είναι ότι οι συνεργάτες μου και εσύ Γιάννη δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε το Άξιον, την προσπάθεια που είναι πρωτοπόρος τουλάχιστον σε όλη την Πελοπόννησο αλλά και στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες, λευκό σε τόνα.